Και έχω κάνει έναν καφέ πάρα πολύ δυνατό. Τον αραιώνω, τον αραιώνω, τον αραιώνω. Δεν λέει να φύγει με τίποτα. Με έχει τσιτώσει τα νεύρα πρωί πρωί. Ξέρω, δικό σου καφές πώς είναι, Χριστίνα μου? Είναι δυνατός όσο πρέπει. Πρέπει να εξυπνήσουμε, μπάμπι μου. Τον έκανα καλό δηλαδή. Τον έκανες πάρα πολύ καλό. Ομολογώ, δεν έχω πιει καλύτερο. Πες μου ψέματα. Αλήθεια σου λέω. Άιστα κυρίες και κύριοι, διότι εκτελούμε και χρή καφετζή εδώ στο Λίπερο 107,4. Δεν έχουμε αφήσει κανένα από τους καλεσμένους μας και τους επισκέπτες μας ποτέ παραπονεμένους. Παραγγελίες δεχόμαστε. Παραγγελίες όχι μόνο στα ότα. Παραγγελίες και τυρόπιτα θέλεις εδώ. Δεν θα ανοίξω κανένα από αυτά τα πολυκαταστήματα, πολυεργαλεία. Είναι καφέδες, τσιγάρα, τυρόπιτες. Αφού μόνο φραπέ ξέρεις να φτιάχνεις. Δώσε με εμένα εσπρεσιέρα να σε φτιάξω. Αγαπημένο σου το τικ τικ τικ. Σε παρακαλώ τώρα. Τι μομφή ήταν αυτή μόνο φραπέ? Επειδή εδώ μόνο φραπέ μου φτιάχνεις. Έχει κάτι άλλο να σου φτιάξω? Αμέσως εδώ. Άμως σε κατευθείαν να κατηγορήσεις. Φέρε μου να σε κάνω μακιάτο. Φέρε μου να σε κάνω Άιρις. Φέρε μου να σε κάνω. Ξέρω τι άλλοι καφέδες υπάρχουν. Γαλλικό. Ναι. Ξέρω, ξανακάνω πολλούς καφέδες. Ξανακάνω σκέτο, μέτριο, γλυκό. Με ολίγη. Έχω ρε παιδί μου επιλογές. Καφεδάκια δυνατά για να ξεκινήσουμε κι εμείς χαροπά. Και δυνατά την καινούργια ημέρα εδώ στο Λόγο Επειδή. Στο Λίμπερο 107,4. Σας καλημερίζουμε. Σας υποδεχόμαστε. Έχουμε τα παραγγελίες. Οτιδήποτε μπορούμε να εκτελέσουμε και άπτεται τη δικαιοδοσία μας και τη πραγματομοσύνη μας. Από αυτή τώρα δεν το ξαναλέω, μην περιμένεις. Και τη εμπειροτεχνία μας, γιατί είμαστε όλοι εμπειροτεχνείτε εδώ. Στο Λόγο Επειδή. Καλημερίζω ξανά και την Χριστίνα αφού τη. Που κάνει την καρδιά περιβόλη με το. Δεν είπα εγώ ότι έχει κάνει τον καλύτερο καφέ. Τον καλύτερο καφέ, αλλά μόνο αυτό. Το καλύτερο καφέ. Στον καλύτερο καφέ, στον ένα καφέ που έφτιαξε σήμερα. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν διεκδικώ. Για μένα είναι να πίνετε εσείς. Δεν διεκδικώ δάφνες ποιότητας. Δεν διεκδικώ, ας πούμε, κάποια πρωτοκαθεδρία, κάποιο βραβείο. Κανείς πως είσαι. Καιρό είχαμε να σε ακούσουμε. Και εγώ καιρό είχα να ακούσω την εκπομπή. Από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, για να σας πω την αλήθεια. Το κλασικό, ότι όσοι έρχονται στην εκπομπή την ακούνε μόνο και μόνο επειδή. Καλά, όσοι έρχονται στην εκπομπή την έχουν ακούσει σίγουρα. Την ακούνε μόνο και μόνο επειδή είναι εδώ παρόντες. Όχι, όχι. Τι δεν άκουγα εγώ. Άκουγες. Άκουγες τα παλιά τα χρόνια. Τώρα, φέτος. Όταν ξυπνούσα το πρωί. Τελείωσε. Τελείωσαν αυτά. Τώρα έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, με το νέο στάτους γκβό στα εργασιακά. Σχεδόν δεν θα δουλεύουμε καθόλου, να πούμε. Θα λέει το χρήμα άφωνο από παντού. Άρα τώρα είναι που δεν θα σε ακούω. Άκουγα έτσι. Επιδερμικά άκουσα, ας πούμε, πήρε το αυτί μου σε μια άλλη εκπομπή άλλου ραδιοφώνου. Ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, να πούμε, ξέρω εγώ. Μας είχαν με ψίχουλα τώρα. 1.500 και το λιγότερο μισθό. Αυτό λέει περιμένουμε οι προγραμματικές δηλώσεις. Περιμένουμε, το είπε αυτό κανένας. Ναι, το είπε ρε παιδί μου, το είπε παραγωγός, ας πούμε ότι. Όχι, λέω το είπε κανένας. Όχι, κανείς δεν το είπε, αλλά κυβερνήσεως ότι. Κοίταξε, μπορεί να το. Ναι, όχι, μπορεί. Είναι δεδομένο ότι μπροστά σε όλα αυτά, ας πούμε, σε όλο τον κυκαιώνα που προηγήθηκε, ας πούμε, στις φορολογικές λέλαπες, τις περικοπές και σου λέει τώρα ρε παιδί μου, ήρθε η στιγμή να ανακτήσουμε, ας πούμε, τις χαμένους μας μισθούς που δεν είχαμε ποτέ. Λέει θα έρθουν τώρα ξένες εταιρείες, θα επενδύσουν όλες με 1.500. Για να έρθει ξένη εταιρεία να επενδύσει, μάλλον θα έρθει αν κάνεις τους μισθούς 200 και 300, αν τους επαναφέρεις δηλαδή στα πρωτύτερα, με 1.500. Που είναι τα πρωτάγματα του κουκουέ, μια ζωή το κουκουέ δεν έλεγε, ας πούμε, 1.500 βασικό μισθό και. Πενθήμερο και 7ωρο. Τόσο κάτι μας κρύβουν δηλαδή. Αν ο Κυριάκος. Μα δεν το έχει πει ποτέ, ούτε στην προεκλογική του εκστρατεία. Αυτό που έλεγε ήταν καλές δουλειές. Δηλαδή καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Άντε και καλές δουλειές. Εγώ σου λέω, μεταφέρω, ας πούμε, ένα κλίμα. Και πρόσεξε να δεις τώρα εδώ. Το λέω και στις αναλύσεις μου. Το έχω αναφέρει και στις αναλύσεις μου. Εγώ αναλυτής, παιδί μου.
Έχω αναφέρει και πολλά από το ραδιόφωνο, αλλά ποιος μας ακούει τώρα εδώ εμάς. Αναζητώντας δηλαδή Φερρυππίν στην πλέον αξιωματική αντιπολίτευση, απελπούσα κυβέρνηση, τα αίτια της ήττας κτλ. Και ψάχναν να βρουν λάθος στρατηγικές και τέτοια. Δεν χρειάζεται να ψάξεις πουθενά. Το ένα και κυρίαρχο λάθος το οποίο υπέπεσε η κυβέρνηση, πέρα από τα όσα έκανε ή δεν έκανε, είναι ότι ουσιαστικά έχασε την επαφή με τον κόσμο. Δεν άκουσε ποτέ αθλητικό ραδιόφωνο, διότι εδώ πραγματικά είναι η εκκλησία του Δήμου τα αθλητικά μας τα ραδιόφωνα. Αντιλαμβάνεσαι την κυριαρχή άποψη, αντιλαμβάνεσαι την τάση του κόσμου, αντιλαμβάνεσαι τι επικρατεί. Όσο υποτιμητικά και αν κάποιοι κελιτίστικα μπορεί να μας κοιτάνε εμάς εδώ λαϊκάτζες, είμαστε λαϊκοί άνθρωποι εξάλλου, δεν το έχουμε κρύψει ουδέποτε, αλλά εμείς εδώ είμαστε οι διαμορφωτές της κοινής αντίληψης. Και φυσικά ουδέποτε σου ήρθαν να ακούσουν, να πάρουν. Γιατί δεν πήρε ένα τηλέφωνο. Γιατί δεν πήρε ένα τηλέφωνο Τσίπρας, δεν κατάλαβα, ας πούμε. Γιατί πήρε. Γιατί να τον βάλει στην ανοιχτή γραμμή με το Μπαφούλια. Με το Μπαφούλια, με το Λευτέρι, ναι. Βγήκε στο Σπόρ 24 στην Αθήνα. Μόνο σε Αθηνα... Ναι, σε αθηναϊκό ραδιόφωνο βγήκε μόνο. Και τι πήρε να πει. Δεν πήρε, όχι, δεν πήρε τηλέφωνο. Φαντάζομαι. Έλα, Αλέξα από Μαξίμου. Αλέξα από Μαξίμου να μου κάνω ένα τσιγαράκι τώρα εδώ. Βγήκε σε μια εκπομπή η οποία δεν είχε και τηλέφωνο ακροατών. Γιατί δεν βγήκε εδώ σε ένα σαλονικό ραδιόφωνο, ας πούμε. Γι' αυτό και μετά το μαυρίζανε εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Στην Αθήνα ο άνθρωπος. Στην Αθήνα, ρε, εντάξει, κάνε ένα τσάκι, πέρα ένα αεροπλάνο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πόσες φορές έρχεται να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να κανονίσει και να. Εδώ πού είναι το Υπουργείο. Για πόρτα. Άμα δείξει την πόρτα, μας βλέπεις. Μετά μην ψάχνεις να βρεις τα αίτια της ήττας. Εδώ είναι, εδώ είναι, κύριε και κύριοι. Δεν πήρε ποτέ. Και συγγνώμη στο αυτό που λες στην Αθήνα. Στο αυτό που λες. Στο αέρα. Όχι στο αέρα, στο Σπορ 24. Ήταν ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Στο Σπορ 24. Ναι. Δηλαδή τη συζητούσαν για αθλητικά. Δεν την άκουσα καν, ας πούμε. Από τη στιγμή που δεν ήρθε σε μένα. Γιατί σε ποια άλλη εκπομπή θα ερχόταν. Τι ομάδα είναι ο Αλέξης. Παναθηναϊκός, αλλά από την Λάρισα και πάνω, και δηλώσει ο παδό του ΠΑΟΚ. Όταν είναι από τη Λάρισα και πάνω. Ναι. Τι είναι αυτά, εμένα αυτά δεν μου αρέσουν. Δεν έχει τώρα από τη Λάρισα και πάνω. Δεν έχει τώρα από τη Λάρισα και πάνω, γι' αυτό και. Γι' αυτό έχασε τις εκλογές. Γι' αυτό και έχασε τις εκλογές, είναι ξεκάθαρο. Ελπίζουμε ότι η νέα πλέον κυβέρνηση θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα ακούει λόγο επειδή, για να καταλάβει τι και πώς. Κάτι μπορεί να βρεθεί στην ίδια ακριβώς θέση. Θα πάρει ένα τηλέφωνο. Θα πάρει ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Να την πέγει, γιατί δεν βγαίνει ο δούρος στο τηλέφωνο που έλεγε και ο Νίκος ο Αλέφαντος. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να. Καλημέρα και στο Χριστινάκι, πώς λέει ο Φωτιάδης, έτσι, Χριστινάκι μας. Στο Χριστινάκι μας, ναι. Ναι. Τι λέει. Καλά είμαστε εσύ. Καλά, μια χαρά. Τι, ακούς. Ο Παφούλιας μας έχεις εδώ καταστρέψει. Όσοι είμαστε στο λόγο, επειδή έχουμε αυτό το, την κατάρα που με το διάβα μας μετά όπου πάμε, από όπου περνάμε και φεύγουμε, γίνονται συντρίμια τα πάντα. Ναι, συντρίμια η ζωή μου έλεος που έλεγε και το τραγούδι της Άντζελας. Ναι. Πήγε στο Άγιο Όρος, μόλις έφυγε από το μοναστήρι, πήρε φωτιά το μοναστήρι. Πλάκα κάνεις. Ποιο μοναστήρι. Τη Γρηγορίου, το δικό μας με το καλό φαΐ. Αλήθεια, με το καλό φαΐ. Κάει και το μηχανοστάσιο χθες στο Σαρδίνο είδηση. Πλάκα κάνει. Είδηση, ναι, τώρα το βράδυ. Και τρέχανε οι καλούγεροι να ζήσουν αυτά. Ναι, φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ναι, όχι ναι. Φωτιά στο δάσος, ας πούμε, που απείλησε. Όχι, απείλησε όχι, όχι, εκεί. Αλλά ήταν δίπλα στο δάσος. Αυτά ξέρεις, αυτά είναι καλά, προς εντάξει, κάτω. Ναι, εννοείται ότι είναι δίπλα. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι. Ξεκίνησε από το μοναστήρι. Γιατί είχε μια φωτιά στο δάσος που απείλησε, ας πούμε, το μοναστήρι. Ξεκίνησε το μοναστήρι και απείλησε το δάσος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, όλα καλά, φαντάζομαι. Τώρα, ναι, όλα τα σβήσανε. Ναι, ναι. Αλλά ο Παφούλιας εχθές, άμα ήταν εκεί, μετά μόνο. Είχε να σβήσει ο Παφούλιας. Τι έγινε, ξέρω εγώ τι κάνουν. Θα κατηγορούν εμάς. Ναι, ναι, γιατί ναι, είναι ναι. Η μονή την οποία έχουμε αναφέρει τις περισσότερες φορές εδώ από την εκπομπή. Ένα μοναστήρι μας ακούει. Ναι, ένα μοναστήρι. Δεν θα παίζει τίποτα. Ο άλλος TripAdvisor λέει η μονή με το καλό φαΐ. Πέντε αστέρια Μισελέν. Ναι, και δεν μου λες, γιατί λες μόνο τη Χριστίνα, το Χριστινάκι μας, πώς λες, και όλους. Όσοι περνάνε λέει από το στούντιο δεν ακούν την εκπομπή. Ναι. Εγώ ρε φίλε δεν πέρασε και από το στούντιο, δεν ακούω κάθε μέρα την εκπομπή. Δεν πετράς. Στα live, κάτσε. Δεν έρχομαι και στα live, ακούω και την εκπομπή. Μία φορά έρθες, κάτσε εδώ. Κάτσε ρε φίλε, άμα μπορούσα ερχόμουν. Άλλο αυτό, εντάξει. Αλλά... χρυσό μέλος είμαι φίλε, χρυσό μέλος. Δεν, έχεις... δεν μπορείς ακόμα να τοποθετηθείς στο Πάνθεον. Αυτόν που έχουν καθίσει εδώ στα έδρανα. Α, έτσι είναι, ναι. Έτσι. Πάρε καρέκλα. Ναι, ναι, ναι. Καρέκλα θέλει ακόμα πολύ καιρό.
Ναι, θα πάρεις. Είναι η καρικλοκένταυρη άλλη. Έτσι, έτσι, έτσι. Και... γιατί έρχονται εδώ πέρα, στείνουν κατευθείαν, τα ξέρουν όλα. Ανοίγουν μικρόφωνα, ναι, μόνοι τους, όλα, όλα, τα πάντα, τα πάντα. Καλά, ναι, αυτό ήταν. Ναι. Τώρα είδα το Φωτιάδη της Παραστάσης. Έπρεπε να τραβήξω βίντεο άλλη φορά και θα έρθω μαζί με το Φωτιάδη. Mm. Να το τραβήξω και βίντεο. Πώς μπαίνει. Ναι. Αυτό έπρεπε, είδες, δηλαδή. Αέρα νικητή. Αέρα νικητή έχει. Δηλαδή, Χριστίνα, να δεις πώς μπήκε, έκλεισε την πόρτα, προχωρούσε αυτό. Έχει ένα βλέμμα ο Φωτιάδης, το έχω παρατηρήσει και στη Σάσο. Όταν νιώθει ότι το κοιτάνε, αλλάζει το περπάτημά του. Προχωράει την βαριά. Έτσι, ποιος είναι. Με ανοιχτά τα πόδια, έτσι. Αναλυτής, αναλυτής. Πώς προχωράνε στις βιντεοκασέτες εκεί, το 80 οι μάγκες, έτσι, πώς πήγαιναν. Μέχρι τώρα ξέραμε για τους φυσιογνωμιστές, τώρα ξέρουμε για τους περπατιστές. Ναι. Εδώ, πώς έλεγα τον ηθοποιό αυτό του Steve Ντούζου, τον πατέρα που πήγε να πάρει τους ελέγχους στο σχολείο και ο κοντός. Ναι. Ο Ρίζες. Προχωρούσε έτσι με τα μάγικα. Ναι, ναι. Προχωρούσε έτσι με μεγάλα βήματα. Έτσι προχωράει ο Φωτιάς όταν νιώθει ότι τον κοιτάνε. Έτσι. Μπήκε μέσα, κάνει τον παφούλια σίκο, κλείσει την πόρτα, ξεσνοήματα. Αύριο, έλα, αύριο να καταγράψει όλες τις κινήσεις του. Τώρα αύριο να καταστραφούμε συνέχεια, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Τι αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Πιάσει, άμα τη. Τι να κάνει. Έγινε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, την επόμενη. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Αυτή η δουλειά έδωσε λεφτά στον κύριο Φουρνάρη και κατηγοράει και τον κύριο Φωτιάδη και όλα αυτά. Διαφημίστηκε αδρά. Καλά, από εκεί και πέρα αλλάξαν όλα. Αλλάξαν όλα. Βέβαια. Mm. Λοιπόν, να συστηθώ, μιλάει ένας πανθεήτης, πιστεύω. Πανθεήτης. Έτσι δεν είπες ότι ορισμένοι είναι, έχουν πάνθεον πανθεήτης. Έτσι αυτό και εγώ 2-3 φορές. Οπότε, είσαι μέσα, ναι, είσαι μέσα. Δεν είμαι Φουρνάρης, αλλά είμαι Άρης. Ναι, έτσι. Τώρα, για να γουστάρεις. Θα χαιρετήσω και την κυρία Κώστα Ναβαρίνο. Καλημέρα. Θα ακούει κανείς, δεν θα νομίζει. Να μην ξεχνάμε. Αλλά κοίταξε, πρωί-πρωί μας έπανε, θα μαλώνουμε με τη Συνδία, να πούμε. Άκουσε εκεί ότι κάποιο αγόρι έκανε καφέ. Έτσι και μέσα στην καλά κοιμάμαι, ξυπνάω. Να λέει, ακούς, λέω τι ακούω. Ακούς, η παραγωγός ήρθε επίσκεψη κάποια κοπέλα. Εμείς δεν είμαστε αγόρι και κοπέλα, εμείς έτυχε, ξέρω εγώ, να είμαστε άλλο πράγμα. Χαλάμε την πιάτσα. Ναι, βέβαια τη χαλάς. Βέβαια τη χαλάς. Μαζί με τα άλλα κάνεις και αυτά. Καλά, δεν φτιάχνεις ένα καφέ στη Συμβία σου κι εσύ. Δεν τρέπεσαι. Να πούμε, σηκώνεται, ρε. Τι να την κάνω, να πούμε. Σήμερα περιμένουμε φορτηγό να φορτώσουμε, να πούμε, και είναι ακόμα ξάπλακα. Κέρδισε ένα καφέ, πώς θα σηκωθεί η γυναίκα. Καλά είναι δυνατόν να μη σηκώνεται 6 και 16. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Επειδή είναι δασκάλα, όταν δούλευε τι 5-6 φορέ σηκωνόταν. Τώρα έχει άδεια, άστινε να κοιμηθεί. Από τότε που βάλα παντελόνια, αρχίσαν να μη σηκώνονται να πάνε στα καπνά. Χάλαζε. Άκου και να σου ζητάει καφέ να κάνει. Είχε πει ο τέτοιο, όχι, δεν με ζήτησε. Απλά μου λέει, ακούς. Δεν κατάλαβα, εσύ που τα άκουσε τώρα. Σιρότερο αυτό, το κατάλαβα. Ήρθε μέσα μου. Αυτό το ακούς, να ξέρεις, ήρθε μέσα μου και συντάραξε και τα δικά μου τα θεμέλια. Έκφραση τρομερή. Καλύτερα να σε πει μια φράση ολόκληρη. Ναι, παρά αυτό σου παιδάκι. Ακούς, τι να ακούς, ρε βίβρο. Ναι, αλλά εδώ παραδίδουμε μαθήματα αυρότητας και σαβουάρ βίβρος εκπομπής. Με πώς να συμπεριφέρεστε όχι μόνο στις γυναίκες, σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι καλά, η πιέτσα και μια παραπολή, δεν θέλω να το παίξω τώρα, ναι, και μακίνης και όλα αυτά. Τώρα κοίταξε, ναι, υποτίθεται, ο Ανίρ, λέει και ο Ζήκος, είναι το ισχυρό μου φίλο. Ναι, βέβαια, δηλαδή, σίγουρα. Είναι πια τώρα, δηλαδή, κατά 80%, τώρα φυσικά με 50% ανεργία, υποτίθεται δουλεύει ο άντρας. Ναι, άρα ποιος θα σηκωθεί να κάνει έναν καφέ, ναι, τον ναι, Ανίρ, ναι, κατάλαβες. Ανίρ τότε σηκω, να κάνει ο καθένας το δικό του καφέ να τελειώνει. Μπράβο και να χωρίσουμε κιόλας τα τσαντάκια μας. Κάνε καφέ και θα σωθείς, άκουψε λέω εγώ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ναι, ο κύριος τώρα που φορούσε, έχω ανεβάσει φανέλα του Μακρέιδη, στους Χιούστον που φορούσε το νούμερο 1. Ναι. Ότι την Κυριακή κάποιος έμεινε στο Νάσο. Και αυτός δεν είναι όποιος, είναι κάποιος που με ευρύτερη έννοια χώρισε την Ελλάδα στη μέση. Ευρύτερη έννοια, ποιος το Μωυσής. Την χώρισε την Ελλάδα στη μέση. Αυτό δεν λέγαμε μια ζωή στην Θεσσαλονίκη. Να χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο. Αυτό το διακύβευμα. Το έκανε πράξη. Η πλάκα είναι όμως. Το λέγαμε εμείς. Τώρα το έκανε Αθηναίος. Πάει αυτό. Μα κλέψανε πάλι. Κάποιος φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Άρη και έγινε number one. Να τα λέμε αυτά. Δεν τα λέει κανείς.
Ο Μητσοτάκης δεν είχε έρθει στην έκθεση Κεφαλαίου με τον νου. Αυτά, όχι, όλα όχι, να μιλάμε για αυτόν που πήρε τον Άσο να πούμε. Μάλιστα. Δηλαδή. Έτσι. Οπότε, και να εξηγήσω γιατί. Ναι. Γιατί από ό,τι είπαμε, τα τέμπη και πάνω, δηλαδή πώς χωρίζει την Ελλάδα. Mm. Πάντα δηλαδή Διέρε και Βασίλευε που λέμε. Δια δύο. Mm. Δηλαδή από Λάρισα, από τέμπη και πάνω άλλη ομάδα, από τέμπη και κάτω άλλη ομάδα. Πέρσι. Αλλού το πρωτάθλημα, αλλού το κύπελο. Mm. Να τα έχουμε καλά και με τους δύο. Φέτος και τα δύο κάπου. Όχι και καλά τα έδωσε. Τώρα μιλάμε πάντα με την ευρύτερη για να μην χαλάσουμε την εκπομπή. Όχι, εγώ το λέω. Ολυμπιακός και Άρης φέτος. Όλοι θα παίρνουν διαδοχικά. Δεν είναι τι έγινε, ό,τι θα γίνει. Δεν είμαστε χορταρέας επειδή πήγε στο Αγιώρος. Α, παρεπιπτόντως έγινε συζήτηση ότι ο χορταρέας πήγε. Βέβαια, χθες. Εννοείται, τι εκπομπή μας. Δεν άκουγα. Τα σημαντικά, όλα υποθήκαν. Όλα έχουν υποθεί εδώ. Μάλιστα. Κάνε κανένα καφέ τώρα και τα ξαναλέμε σε λίγο. Για να... Δύο από το πρωί, από τις 5.30. Όχι για σένα, ρε! Έχω ψηθεί. Γυναίκα σου, καλέ! Έχω ψηθεί. Όχι, ακόμα τώρα άρχισε. Τώρα πήγα να δω τι γίνεται, ροχαλίζει. Έστω ένα ποτήρι νερό. Έγινε, άντε, φίλια. Είναι το σημαντικότερο πράγμα ο καφές, να στον κάνει ο άλλος τον καφέ. Το σημαντικότερο δεν ξέρω, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Κίνηση είναι. Απλά σαν κίνηση το βλέπεις ή ουσία. Και ουσία να πιούν το καφεδάκι. Να πιούν το καφεδάκι. Δεν είναι κίνηση είναι που μετράει και τέτοια. Μπορώ να σου κάνω ένα καφέ και να τον πιω εγώ δηλαδή. Αλλά ωραία, σου κάνω μια κίνηση. Όχι. Σου κάνω. Να τον κάνω τον πιω εγώ. Ναι, κίνηση τώρα. Βρήκαμε όχι ότι βαριόμαστε και θέλουμε να μας κάνουν τον καφέ. Αλλά όχι. Ναι, καλά τώρα. Σου λέει ροχαλίζει να πούμε. Αλλά αυτά. Ακούτε Πατμανίδη και θα σώσετε τους γάμους σας, τις σχέσεις σας, τα πάντα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια σου Πάτη. Καλημέρα, καλώς το να. Ακούγομαι. Ακούγεσαι καμπάνα. Καμπάνα, μάλιστα. Να χαιρετήσω και τη Δεσποινής που είναι δίπλα σου. Καλημέρα, καλημέρα. Όσον αφορά για την νέα κυβέρνηση, Πάτη. Αν και δεν ξέρω το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω γιατί ασχολούμαι με αυτός. Εντάξει, ήταν λίγο οι εκλόγες, ήταν πρωτάθλημα. Βασικά ασχολούμαστε γιατί δεν είχε πρωτάθλημα. Και εμείς το βλέπουμε λίγο σαν πρωτάθλημα το όλο ζήτημα. Γι' αυτό ποιος θα βγει πρώτος, ποιος το πάρει, το κύπελο. Β' αθήκη, ποιος θα πέσει. Να και τέτοια. Έγινε χθες από ό,τι άκουσα η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Ναι, έγινε. Και βέβαια τώρα ο κόσμος θα περιμένει. Στο νέο, να επαναλάβω στο νέο ευέλικτο σχήμα της νέας κυβέρνησης που είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, και τώρα ο κόσμος περιμένει να εφαρμόσει αυτά που είπε προεκλογικά. Κάποια από αυτά που είπε προεκλογικά. Μνημόνιο δηλαδή. Αυτό ουσιαστικά, ναι, ουσιαστικά αυτό έχει ευαγγελιστεί, ας πούμε, ότι θα εφαρμόσει περικοπές και τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, να συνεχιστεί αυτή η πολιτική της λιτότητας και της ύφεσης. Βέβαια ό,τι είναι να δώσει για να γλυκάνει κάπως τον κόσμο, αυτά ο κόσμος να τα περιμένει λίγο πριν τις καινούργιες εκλογές. Εννοείται, δηλαδή, σε τέσσερα χρόνια. Μπράβο, ναι. για να είναι φρέσκα και να τα θυμάται ο κόσμος. Βέβαια, τα οποία δεν αποδίδουν από όταν αντιληφθήκαμε, γιατί προσπάθησε και η προηγούμενη κυβέρνηση κάτι να δώσει, αλλά πήρε, να μην πω τι πήρε. Ναι, άργησε ο κύριος Τσίπρας, έκανε αρκετές γκάφες ο κύριος Τσίπρας. Τέλος πάντων φαινόταν ότι θα χάσει. Βλέπεις αλλαγή στο status quo του ποδοσφαίρου. Αλλά βέβαια δεν ξέρω. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Με ευνοούμενο βέβαια τον Ολυμπιακό. Ο Άρης δεν θα ευνοηθεί. Ο Άρης νομίζω ότι είναι πάντα μόνος του. Πάντα μόνος του λες. Πάντα μόνος του είναι. Ο Άρης αν δεν παίξει καλά δεν θα τον βοηθήσει κανείς. Ούτε ο κύριος Κουτσιάφτης, ούτε ο κύριος Κομίνης, ούτε ο κύριος Σιδηρόπουλος. Από παλιά γίνεται αυτό. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνει ομάδα ότως ώστε να μπορεί να κερδίζει και τους διαιτητές. Γιατί δεν πρόκειται να τον βοηθήσουν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το νέο πρωτάθλημα που περιμένουμε να ξεκινήσει δεν θα έχει ο Άρης υψηλούς στόχους. Βέβαια, φέτος είναι ένα παραπάνω από πέρυσι. Ή τι σημαίνει ένας τίτλος. Η στόχη του Άρη, μπράβο, για τη νέα χρονιά. Τα βάζω εγώ, δεν τα ξέρουν αυτοί, αλλά εγώ τους θέτω τους στόχους. Είναι η διεκδίκηση των δύο στόχων, πρωτάθλημα και το κύπελο.
Και όσον αφορά για την Ευρώπη, αν μπορέσει και περάσει τους δύο προκριματικούς, μετά νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, αν και δεν ξέρω τι ομάδες θα έχει. Επομένως, το θέμα είναι να πάει καλά στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, να τα διεκδικήσει. Είναι νωρίς ακόμα για το μετά. Ένα στόχο, πρώτα βλέπουμε την ΑΕΛΕ Μεσού. Ξεπερνάς αυτό και πας στο επόμενο. Την ΑΕΛΕ Μεσού που δεν θα είναι βέβαια έτοιμος ακόμα. Βέβαια δεν θα είναι ούτε οι Κύπροι δεν θα είναι έτοιμοι. Έτσι νομίζω. Τα φιλικά παιχνίδια είναι ακριβώς όπως τα περίμενα. Εάν γινόταν ανάποδα τα αποτελέσματα θα ανησυχούσα, τώρα πραγματικά δεν ανησυχώ. Αν κέρδιζε δηλαδή με 5-0, με 5-2, με 5-1 πόσο, και 3-0, ναι, θα ανησυχούσες. Όχι θα ανησυχούσα, θα τα είχα βάψει μαύρα. Θα πίστευα πραγματικά ότι στην προπόνηση κοροϊδεύουν, ότι δεν κάνουν τίποτα. Εάν αυτή τη στιγμή μια ομάδα παίζει φιλικά και κερδίζει άνετα και παίζει και πολύ καλά, σε 3 μήνες από τώρα θα είναι καμένοι όλοι. Επομένως πηγαίνουν τα πράγματα όπως ακριβώς τα περίμενα. Επίπονη δουλειά πάνω στην προετοιμασία από τον κύριο Παντελίδη. Περιμένω και τον καινούργιο παίχτη αυτόν τον Σάσα Λούκας που έρχεται και η ομάδα, ναι, που έπαιξε, η ομάδα που έπαιξε έχει πάρα πολλές συμμετοχές στο Champions League. Υπέγραψε για 2 χρόνια, αλλά πρόβλημα με τον Λάρσον. Ναι, το πρόβλημα νέο πλήγμα. Ναι, το πρόβλημα είναι με τον Λάρσον, αλλά εντάξει, νομίζω ότι τώρα μια ομάδα που θέλει να λέγεται μεγάλη δεν μπορεί να στέκεται σε έναν παίκτη. Γι' αυτό δεν και μπορεί, υπάρχει, αλλά όταν είναι από τις σημαντικότερες μονάδες, και στην παρούσα φάση αυτό δεν έχει την πολυτέλεια. Υπάρχουν 25 παίκτες, επομένως θα βρει ο κύριος Παντελίδης έναν αντικαταστάτη. Εμπιστοσύνη, μάλιστα. Πιο σημαντικό είναι το θέμα να μην έχει ο Κουέστα κάτι. Να μπορέσει να παίξει ο Κουέστα, γιατί νομίζω πίσω από τον Κουέστα δεν υπάρχει ένας εισάξιος τερματοφύλακας. Δεν ξέρω αυτός ο Αυστριακός, δεν ξέρω τι ρόλο βαράει. Ελπίζω ότι ο Κουέστα θα είναι έτοιμος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Έγινε, ευχαριστούμε, φιλιά. Τσάου, τσάου. Πιάσαμε λίγο τώρα, Χριστίνα, μα τα. Εντάξει, δεν κατάλαβα γιατί. Δεν κατάλαβε, γιατί του ακουγόταν τώρα σαν ξένες γλώσσες όλα αυτά. Για πες, ποιος πήγε τώρα προπονητή στον ΠΑΟΚ, ένα μήνα πίσω. Να απάντησε ειδήσεις. Ένας Φερέιρα. Ποιος είναι αυτός? Ένας, από πού μας ήρθε? Από την Πορτογαλία. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Στημένα όλα, στημένα όλα. Στα πω εγώ. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πάρω τηλέφωνο θα γράψω σε ένα πάπυρο τι θέλω να πω. Μην ξεχάσω τίποτα, ακόμα τα τελείες. Έχουμε, κάτσε, το ρεπορτάζ του Άρεως, εδώ τη συζήτηση που πραγματοποιούμε με τον φίλο μας τον Κλεωμένη κάθε πρωί. Γιατί οφείλουμε. Κλεωμένης. Ναι, ναι. Είναι ο παδός του Σάκη Ρουβά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εκλεκτό, καλά τον κατάλαβα. Εκλεκτό μέλος του Λογοεπιδή και μουσικόφιλος. Βεβαίως, σαν και εμάς. Μουσικόφιλος. Βέβαια. Σάκης μεγάλος. Τότε μπορώ να του απευθυνθώ λίγο, σε παρακαλώ. Εδώ πρότιτζι κατάλαβα. Ναι, πρότιτζι. Είμαστε όλοι αυτιά για να ακούσουμε την απέμφυση. Ναι. Γιατί δεν μιλάει για μουσική μια φορά, τον παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Μπορεί και συμφωνήσουμε πουθενά δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι απαραίτητο τώρα να συμφωνήσουμε τον καθένα και πόσο μάλλον με έναν φίλο. Όχι, όχι, καθόλου, θα ήθελα να το επισημάνω. Εγώ αύριο θα σε πάρω τηλέφωνο με τα θέματα μου όλα, να ξέρω. τα θεματάκια μας, ναι. Χαιρετίζω την κοπέλα εκεί πέρα δίπλα που έπληξε, φαντάζομαι, αφόρητα το προηγούμενο πεντάλεπτο. Εντάξει, όχι και αφόρητα. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτό το λόγο. Επειδή είναι επιπαντός επιστητού τώρα, δεν, αν ήρθες εδώ πέρα δεν θα διαμορφώσεις. Ήξερα που ερχόμουν. Έτσι, πώς λένε τα λάθη μου. Πώς λένε οι ποδοσφαιριστές, ξέρω που ήρθα. Έτσι. Ναι, και στο τέλος θα κάνουμε τα μία του Διόρου. Έτσι, τέτοια φάση. Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Ντόμ. Χθες θα μου φεύγε το τιμόνι από τα χέρια και για τους αγγελωτούς σταυρούς που είπε. Μάλιστα, ωραία. Ντόμ, είσαι, δηλαδή, ρε Ντόμ. Αν είναι δυνατόν να μην έχεις μια εκπομπούλα. Όλοι, να μας φάει το ψωμί, να μας φάει το ψωμί. Ξυπνά και πιο νωρίς από πας. Όχι, όχι, ναι, δίκιο, όχι, θα βγαίνεις εδώ στο Πάρι Πατμανίδη, αλλά θέλω να ρωτήσω και κάτι τον Ντόμ που σίγουρα θα βγει μετά. Παίρνει τηλέφωνο και σε άλλες εκπομπές. Είναι η μόνη μου περίπτωση να ακούσω άλλη εκπομπή. Θα σου πω εγώ, παίρνει, τον έχω ακούσει. Σοβαρά. Ναι, όλους σας καταγράφω.
Όλες υπάρχει εδώ φάκελος, ΕΙΠ, σαν τον Κυριακό Μητσοτάκη. Όλες, όλες οι δικαιοδοσίες έρχονται πάνω μου. Εννοείται. Σας ξέρω, ένα προς ένα. Αυτό το σκοπτικό, το ύφος, το ηρωνικό, το ωραίο, το παίρνει και στις άλλες εκπομπές ή είναι εκεί πιο... Παίρνει σε ακόμη μία, σε ακόμη μία. Εγώ τον έχω ακούσει. Εντάξει. Δεν θα επιμείνω άλλο. Λοιπόν, και κάτι επειδή ξέρω ότι εγώ ακούω λίγο πιο σκληροπυρηνική μουσική, θυμήθηκα κι άλλο από 90's. Ναι. Και ευχαριστώ για το K-Lab χθες. Βέβαια. Spaceman. Spaceman Babylon Zoo, βεβαίως, γιατί όχι. Ναι. Μέσα, θα μπει, θα μπει. Έγινε, φιλιά, φιλιά. Τσαο, τσαο. Είμαστε έτσι σε mood 90s τις τελευταίες μέρες, Χριστίνα, τότε που γεννιώσουν δηλαδή, παιδικά τραγουδάκια ουσιαστικά. Ότε το 95, ήθελα σε μικρή, να με πιθεί, πόσο δεν γίνεται πιο κάτω, το κάτω μηδενίζω το κοντέρ. 94, μουντιάλ είχαμε τότε, τι ωραία χρόνια να πούμε. Αν δούλευα εγώ στα εργοστάσια να πούμε το 94, σε κάτι, yes. Τι ώρα ξυπνούσες τότε? Πάρα πολύ πρωί πάλι. Η μοίρα μου ήταν από ότι τα έχουμε πει, αχ, το δρόμο μου τον ξέρω για την οικοδομή. Δεν είναι τώρα πρώτη φορά αυτά. Την οικοδομή έχεις δουλέψει, δεν έχεις? Δεν έχω δουλέψει, αλλά έχω δει. Και έχω δει πως γίνεται. Οικοδομή. Έχεις ντοκιμαντέρ. Εντάξει, έχουμε χτίσει το σπίτι μας, ας πούμε. Να δεις το χωριό, ποιος το χτίσε? Εγώ. Τα χεράκια μου. Βαλούσα, κοτρόνια, πέτρες. Σε τέτοιου τύπου οικοδομές, ας πούμε. Οικοδομή επιπληρωμή, όχι. Επιπροσωπικού, ναι. Είμαι κι εγώ ένας εμπειροτεχνίτης σαν το Φωτιάδη. Θα πρέπει να φτιάξω ένα ΙΕΚ που να απονέμει τίτλους, ας πούμε. Μια πιστοποίηση, τέλος πάντων, ένα ISO. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλά ρε Μπάμπη, πολύ μπλα μπλα είσαι πρωί πρωί. Τι να κάνω γι' αυτό, με πληρώνουν. Τι να κάνεις, κλείνει άλλο στο τηλέο, περιμένουμε εμείς. Από τον κλειωμένο πιο μπροστά περίμενα και βγήκε άλλος και άλλος και... Και ακόμη πήρε και αρχινάζει και εσύ του μπλα μπλα. Δεν μου λες, κατάλαβες? Σ' ακούμε και στην Ελβετία, δεν μου λες? Για να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Φέρνεις κόσμο εκεί πέρα? Καλημέρα, ποια είναι η Χριστίνα εκεί πέρα? Χριστίνα, ναι. Αυτή, γιατί σε έκανε παράπονο για τον καφέ? Ναι. Επαντικά σε κάνα ριζόκαλο πριν πριν να... για να ευχαριστηθεί. Εσύ... Έτσι είναι, αφού σε... Την Κυραμαρή... Την έκανες καφέ, κύριε... Ερώτηση. Την Κυραμαρίκα της κάνεις καφέ? Εγώ? Ναι. Γιατί εγώ την κάνω καφέ, αυτή τι... Είπατε αυτή... Χέρια δεν έχει. Πλάκα με κάνεις και σύρε πάνη. Ω, το ήξερα την απάντηση αυτό, γι' αυτό ήθελα να δείξουμε... Δεν ήξερες τίποτα. Ναι. Τίποτα δεν ήξερες. Εσύ φέρνεις κόσμο εκεί πέρα, τους κάνεις διάσημους, τους κάνεις διαφήμιση, γιατί διαφήμιση κάνεις τα τρία άτομα αυτά που βγαίνουν το πρωί, ξέρεις από πού βγαίνουν, λοιπόν, και μετά συνδουλεύουν κιόλας, μετά την κουπανάνε και φεύγουν. Όποιος ή κάτι μερικοί, εχθές το βράδυ, για δεν μου λες η κυρία Κούλα. Μάλιστα. Γιατί δεν βγαίνεις εσένα τώρα? Για δώσε λίγο. Θα δώσω γιατί εγώ μόλις ανοίγησαι το ράδιο, εγώ πιο μπροστά είμαι. Είσαι ξυπνικός. Έτσι. Για πες πού βγαίνει η κυρία Κούλα. Ξενυχτάει. Μέχρι να τελειώσεις δεν ανοίγω κανένα ράδιο. Έτσι. Μετά από να τελειώσεις κάνω και κανένα δυο βόλτες αλλού, κάτι που μ' αρέσει. Ναι. Άκου τώρα. Λοιπόν, τώρα αυτοί, κάτι μερικοί που ήρθαν, κάποιος που έβγαινε, πήγε σε ένα ράδιο, έγινε και κάνει διαφήμιση σε κάποιον άλλον. Τον ακούγω. Τα πουλάκια μας εδώ. Η Κούλα τον ξέρει, η Κούλα. Να μιλήσει. Είναι, βέβαια. Ας μην πει, άμα λέω ψέματα. Δεν πειράζει, ας ανοίγουν όλοι τα φτερά. Είμαστε μια ακαδημία, είμαστε σαν τον Άγιαξ εμείς. Δεν έχουμε βλέψει πρωταθλητισμού, έχουμε βλέψει να βγάλουμε εσύ ταλέντα. Κοίταξε, εσύ βγάζεις ταλέντα. Δεν μου λες, οι άντρες τους λέμε ταλέντα, τις γυναίκες πώς τις λέμε?
Ταλέντισες. Ταλέντο πώς δεν είσαι. Ταλέντα η γυναίκα. Δεν είναι. Κάτσε. Όχι, ταλέντο η γυναίκα, ταλέντο. Πώς δεν είναι ο ταλέντος. Το ταλέντο. Το ταλέντο είναι. Είναι ουδέτερο. Α, έτσι. Αλλά μπορούμε να πούμε. Δεν το ήξερα. Η ταλέντα. Μπορούμε να λέμε ταλέντισα. Να φτιάξουμε μια δικιά μας λέξη. Έτσι. Λοιπόν, καλά τα λες. Όλοι θέλουν να. Καλά τα. Εγώ. Σε μένα δεν υπάρχουν ψέματα. Έτσι, έτσι. Έρχεται ένα. Έχει παράπονα. Έρχεται ο άλλος, φεύγει, ξαναέρχεται, ξανακάνει. Μετά περνάει λίγο καιρό. Εγώ στο Ζαγόρα δεν βγαίνω, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτό ζητάει συνέχεια. Α, στείλει μου λέει 500 €. Εμείς με ένα 5 €. Εχθές το βράδυ τον άκουγα. Εχθές είχε πλάκα. Έγινε, τα φιλιά μας. Έγινε, τσάου, τσάου. Λάκια ήταν αυτά, έγινε, τσάου. Άντε, στην κυρία Μαρίκα εκεί, κάτι σε ένα καφέ, κάτι σε ένα καφέ. Καφέ τώρα, θα πιω τώρα. Άντε, ωραία. Άντε, στην υγειά σου, φιλιά, 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 τσάου, 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 τσάου. Μου δείχνει εδώ την ώρα η Χριστίνα. Ούτε χωρίτης να ήσουν. Όχι, καλά κάνεις. Μας πιέζουν οι διαφημίσεις. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Εδώ κονομάμε τώρα, είπαμε. Σε κλίμα ανάπτυξη. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Δεν προλάβαμε καν να δώσουμε τα της ημέρας. Εδώ την ατζεντούλα μας πιάσαμε τον μπούρου μπούρου από το πάρα πολύ πρωί. Τετάρτη 10 του Ιουλίου είναι σήμερα. Οσίας Αμαλίας. Και εορτάζει η Αμαλία και η Αμελή. Και εδώ στο εορτολόγιο ότι... Πόσο βαρετή ταινία. Αλήθεια. Όταν την είχα δει πιο μικρή ήμουν κατενθουσιασμένη, επειδή έχει τέλεια χρώματα μάλλον και τέτοια. Και την ξαναείδα πρόσφατα και λέω δεν την είδα. Όταν είχε βγει εκείνη την εποχή όλοι σπέβανε. Την έχεις δει πρόσφατα ξανά? Όχι βέβαια, εντάξει. Δεν αντέχετε. Την είχα δει τότε ας πούμε στο σινεμά. Και σου άρεσε πολύ? Καλή την είχα βρει. Αλλά εντάξει, άμα δω μια ταινία τώρα δεν την ξαναδώ να πούμε. Μόνο της Ελλάδος τα παιδιά ξαναβλέπω. Και ξαναβλέπω και ξαναβλέπω. Με καλές καιρικές συνθήκες ξυπνήσαμε με ένα ωραίο αεράκι το πρωί. Είχε μια δροσούλα. Δεν έχει τόσο ζέστη όσο τις προηγούμενες ημέρες. Καλέ, θα φρέχει σήμερα. Εντάξει, μωρέ, λίγο να μας δροσίσει. Το μεσημεράκι, κατά στις 3 η ώρα, δίνει ασθενής βροχή στο κέντρο της πόλεως. Για έτσι, για μερικές ωρίτσες, ας πούμε, υπάρχει μια τέτοια πρόβληση. Καλύτερα λίγο να κάνει. Να προσήσουμε. Ναι, ναι, μέχρι 31, αλλά θα τους αισθανόμαστε. Αφού δεν θα πάμε για μπάνιο. Θα τους αισθανόμαστε σαν 34. Υπάρχει διαφορά τους βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, μας το έπρεπε. Καλημέρα. Καλημέρα, που ξεκινήσει τα πρόβλημα. Καλώς τον. Τι και όλοι ρε, όταν κάνει. Πάλι εσύ. Λοιπόν. Καλημέρα και στο αγαπημένο μου τον Μπάμπη, τον Ναράο κατά τα άλλα. Αλλά επειδή μας δίκασε, τώρα εγώ ξέρω, φωτογράφησε τίκι τίκι, ονόματα δεν λέμε, αλλά όλους μας έβγαλε μια φωτογραφία. Ναι, έτσι. Εγώ θα τον δικάσω τώρα, γιατί εγώ πέρσι, ακούς και Μπάμπη Ναράο, βάλε, κάνε και ένα καφέ την κυρία Μαρίκα και ακούστε και οι δύο. Έβγαινα πέρσι τέτοιο καιρό και σας ρουφιάνευα όλους ποιος έβγαινε, τι με βγαίνετε ένα χρόνο μετά. Έτσι, είχες βάλει την κουκούλα από πέρυσι. Θυμάσαι από πέρσι έλεγα η κούλα βγαίνει εδώ, ο ένας βγαίνει εκεί, ο άλλος βγαίνει εκεί. Μπράβο, και έλεγες εσύ να βγούμε να συμμαζέψουμε, αλλά και ο Αράου έβγαινε αλλού. Δεν τα λέγει αυτό να. Να αυτορουφιανέψει τον εαυτό του. Εγώ ξέρω έχει βγει και Σάββατο. Πέρσι το χειμώνα Σάββατο σε άλλο ραδιόφωνο. Εντωμεταξύ. Όλα τα έχω καταγράψει. Εντωμεταξύ είναι τόσοι πολλοί οι ακροάτες που βγαίνουν στα ραδιόφωνα που. Ναι, ναι, 50 άτομα είμαστε όλοι. Ίδιοι. Να σε πω τι γίνεται με το νυχτερινό ραδιόφωνο, Μπάμπη. Όλοι αυτοί γνωριζόμαστε. Δηλαδή, εγώ τον ακούω και τον Παύλο και όλους. Είμαστε ίδιοι και ίδιοι. Είναι όλο και όλο τρεις εκπομπές στο ράδιο. Και. Εγώ σταμάτησα σε μια δόση να ακούω γιατί κόντεψα να τρελαθώ το βράδυ. Γιατί ακούγαμε, ξέρεις, μια αλλάζαμε, μια με τις άδειες, ακούγαμε τον έναν, ακούγαμε τον άλλον, ακούγαμε πριν ξεκινήσει ο ένας. Έπαιρνε ο ένας αφιέρωνε στον έναν, έπαιρνε ο άλλος αφιέρωνε στον άλλον και μετά παρεξηγιόντουσαν. Ο ένας άκουγε τη μία εκπομπή. Αφιέρωνε στη δύο εκπομπή, ο άλλος άκουγε την τρία. Έπαιρνε τηλέφωνο, λέει καλά, σε αφιέρωσε τραγούδι. Εσύ δεν με. Εγώ άκουγα εκείνη την ώρα, ναι. Έπρεπε να κάνουμε το βράδυ. Πρέπει να γίνεται μια διακαναλική εκπομπή. Ναι, δηλαδή τι θα γίνει, λέει. Άκουγα εγώ το τρία, αυτός αφιέρωνε στο δύο. Άκουγα εγώ στο δύο, αφιέρωνε στο ένα. Γι' αυτό και εμείς εδώ βάζουμε επαναλήψεις για να μην έχουμε τέτοια ζητήματα στο Λίμπερο.
Ναι, και λες τι θα γίνει τώρα. Δηλαδή θα είναι συνέχεια να αλλάζουμε, να κάνουμε σαν τα κανάλια να κάνουμε ζάπινγκ. Έτσι, έτσι. Οπότε... δεν έχουμε και τηλεκοντρόλ. Mm. Αλλά επειδή μας φωτογράφησε, mm-hmm. είπε, ξέρω εγώ, κάποιοι που βγαίνουν αλλού, π.χ. Φωτιάς και κάποιους άλλους που κάνουν διαφήμιση, mm-hmm. εγώ βγήκα και υπάρχουν, υπάρχουν ντοκουμέντα. Ντοκουμέντα. Είχα, είχα πει σε ιντερνετική εκπομπή, γιατί λέει που βγαίνουν και κάνουν και ράνουν, mm-hmm. εγώ είχα βγει και είχα πει είμαι μπατμανιδικός πρώτα. Κι ας μην, κι ας βαρύ μην, φορτίο. Ναι, κι ας μην βγήκα πρώτος στα μπατμανίδια, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί και άλλος ο παραγωγός που σε εγώ σε έβγαλα στην πιάτσα. Βέβαια, εννοείται αυτό. Κατάλαβες, μάλιστα σφραγίδα βγήκες, αλλά... είχα βγει και είχα πει ότι είμαι πρώτα μπατμανιδικός και μετά ακούω τις άλλες εκπομπές. Έτσι. Λέω, άμα υπήρχε λέω μια εκπομπή μόνο να διαλέξω, θα έλεγα το λόγο επειδή. Ναι, μεγάλη μας τιμή. Ναι, γιατί είχε γίνει, γιατί είχε γίνει, ήταν εκείνη τη μέρα που, είχε, που είχαμε έρθει με το Φωτιάδη. Κατάλαβες. Μάλιστα. Και λέγανε, ε. Έτσι, τους έδωσες και εσύ με τη σειρά σου, καλά κάνεις. Τους έδωσα, ναι, ναι τους καλά έδωσα, κάνεις. Ναι. Τους έδωσα, αλλά εντάξει, είπαμε. Και δεν ενέδωσες. Μάλιστα, ναι, έγινε. Τέλος πάντων. Σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάο, τσάο. Πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι λίγο χλαπάτσας και σικάκλος. Ο φουρναρής. Οπότε, με καλά, με ξαφάς κουρασά, να σε πω εγώ τώρα. Όχι, δεν το εννοούσα, Δημητράκη, δεν το εννοούσα, παιδί μου. Καλημέρα στη Γαβούλα. Αν ακούει καρά σήμερα, ναι, θα νομίζει ότι εκπέμπεις από το ρουφ. Ναι, από το ρουφ. Πάω ρουφ. Ρουφάρα πόρος έμας, η ομάδα των Αθηνών. Το ρουφ. Τόσο ρουφιανιά έχει πέσει σήμερα, έτσι, θα νομίζει ότι... Ιστορικός πάω ρουφ με σύνδεσμο φιλών Αρτέμις Μάτσας. Ναι, υπήρχε τότε και πανό. Έτσι, δεκάτη έτσι, το... άρχες δεκατές του 2000. Mm. Τώρα, όλος τυχαίως θα συμπλέψω με τον Φουρνάρη, τον Φωτιανάκη, mm-hmm. όσον αφορά τον Verstappen. Επειδή ο Verstappen απέχει το χωριό του 12 χιλιόμετρα από το χωριό του μέγιστου Verstappen, πήρε, κλάθηκε ότι και καλά περίμενε πριν τον κλειωμένο και τον έβγαλες μετά και τον άφησες και μιλούσε 17 λεπτά. Καταλαβες. Όλους αφήνουμε. Δεν μένει κανένας παραπονεμένος. Βγαίνουν και τα λένε. Ναι. Τον πριζώνω τώρα για να βγει και να λέει. Ας τώρα πίνει καφέ. Από τα χεράκια της κύρα Μάρικας. Αυτά, έγινε. Λοιπόν, έτσι, ρουφ και συνεχίζει. Αρτέμις Μάτσας. Ωραία, θα βάλουμε τέτοιο, ναι. Λουδίας, ρουφ, ρουφ, ρουφ. Και αν υπάλληλε τη στάζει. Βέβαια, γιατί όχι, θα μεταδώσουμε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον αγαλώς τον. Με χαμόγελο και στους δύο. Πάνω απ' όλα. Πρότιτζι, είναι η KLF και η EMF. Ναι. Γιατί... unbelievable. Α, βέβαια, βέβαια, EMF. EMF. Από χθες ήταν να σου το πω. Γιατί τι είπε, είπε κάτι. Όχι, για την ομοιοκαταληξία που κάνει. Ναι, το παίζω λίγο Λευτέρης, δεν το κάνει ο Λευτέρης καμιά φορά αυτό. Ναι. Ένα είναι η KLF και η EMF. Έτσι, άσε με να μιλήσω. Έγινε. Έγινε, φιλάκια. Καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, εγώ είμαι πάλι από το άλλο του κινητό. Ναι. Δεν σε είπα να το κάνω, Λευτέρη. Εχθές είπες δύο σιμ σήμερα, πήρα και από το σταθερό και από το κινητό. Αυτό είναι παδεσία. Φιλιά, τσάω. Μεγάλη ζημιά. Έτσι, εννοείται. Χθες τον έβαλα και είχαν χτίσει και τις δύο γραμμές και μιλούσε μία και στις δύο. Ναι, το άκουσα στην επανάληψη. Στην επανάληψη. Εντάξει, μαγικές. Έτσι βγαίνουν οι ακροματικότητες. Δηλαδή παίρνεις πλέον ένα σε δύο. Προσφορά. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Μας το κλείσε εδώ. 2-31-02-87 και 3 οκτάρια από τα τηλέφωνά σας. Από όσα τηλέφωνα. Πάμε, θα πάμε στο τρίτο. Θα πάρει κι εγώ. Σταθερό θα μιλάς και ταυτόχρονα θα καλείς και από την γραμμή. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και μας διαλέγεστε. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Μάκη που μας στέλνει τις καλημέρες του. Έχουμε ανάγκη λέει από παρεούλα και δροσούλα. Εμείς την παρέχουμε, είσαι δροσερά εδώ πέρα με το ερκοντή σου, το κλείσες. Δεν το κλείσα, δεν το άναψες ποτέ, δεν το άναψες. Θα ανάψω. Καλημερίζουμε τον Παναγιώτη που λέει σε mood 90 είσαι λόγω επειδή της επιστροφής Μητσοτάκη. Βιώνουμε ξανά μέρες εκεί του 90. Ίσως και αυτό να συντρέχει, να παίζει τον ρόλο της. Χθες καταπληκτικό ρεπορτάζ από τα παραλυπόμενα. Είπαμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να
πάψουμε να ασχολούμαστε με τα. Και φαίνεται καλά, επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή έτσι μετάβασης και όλο κάτι ωραίο προκύπτει. Δεν γίνεται με το να αναφέρουμε. Πάρα πολύ ωραίο το ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε χθες σε μέσα ενημέρωσης για το πώς πήγε εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βρήκε το Μαξίμου. Βρήκα μες το τα τσιγαρίλα. Ναι, ναι. Κλειδωμένες πόρτες και τσιγαρίλα βρήκε ο Μαξίμου, στο Μαξίμου Μητσοτάκης. Κλειδωμένες πόρτες, τι εννοούσε? Δεν ξέρω κι εγώ, λέει. Ο πρωθυπουργός λέει είναι αποφασισμένος να εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος. Νομίζω ότι έτσι θα πέσει. Γιατί όλα έχουν περάσει σε αυτήν τη χώρα, το έχουμε ξαναναφέρει. Στο μόνο που εναντιωθήκαμε μαζικά, χωρίς να εξετάζουμε τίποτα, αριστερή, δεξί, μαύρη, άσπρη, Γερμανοί, Γάλλιο, Άγγλοι και οτιδήποτε, όλες οι φίλες του Ισραήλ, με ένα σώμα, μια φωνή και ένα στόμα, ή το αντικαπνιστικός νόμος, ο οποίος ισχύει ακόμη, απλά δεν εφαρμόζεται πανελλαδικά. Κλειδωμένες πόρτες, λέει, και τσιγάριλα. Η λέξη τσιγάριλα, όμως, είδες, σου φέρνει αμέσως έτσι μια ιδέα. Μια ιδέα, σε πιάνει μια ιδέα. Περίμενα, λέει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού παρέλαβε τα κλειδιά της πρωθυπουργικής κατοικίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Τη Δευτέρα, το επιτελείο, λέει, του πρωθυπουργού αναγκάστηκε μάλιστα να καλέσει ειδικό κλειδοκράτορα για να μπορέσει, λέει, να ανοίξει τα κλειδωμένα γραφεία. Τι του πήραν τα κλειδιά? Δεν του άφησαν τα κλειδιά? Βρήκα το κλειδί στην πόρτα σου επάνω, γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Εντάξει, λέει, διαβάζουμε τώρα από την Καθημερινή κιόλας. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν παράδοθηκε κανένα διαλυμένο Μέγαρο Μαξίμου χθες. Ναι. Περιμένα τώρα εκεί πέρα, γιατί όπως γνωστόν είχε γίνει κατάληψη τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, στην πορεία θα δείξει. Μάλλον είναι από το τσίλι καφενείο, γράφει κάποιος το ρεπορτάζ. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Απλώς, λέει, κρίνοντας από τα συφραζόμενα, αντιλαμβάνομαι ότι η χωροθέτηση των γραφείων δεν ήταν και πολύ. Για να το θέσω κομψά, περιγράφει εδώ η Αριστοτελία Πελώνη. Πήγαμε αμέσως στους άριστους. Τα ρεπορτάζ τα γράφουν οι άριστοι κατευθείαν. Για να το θέσω, λέει, κομψά, λειτουργική. Τα γραφεία, τι κάναν με τα γραφεία? Μήπως όπως το δημοτικό που τα κάνανε έτσι ομαδούλες? Τα κάνανε ψεπί. Ψεπί, ναι, μήπως έτσι τα είχαν εκεί πέρα οι υπουργοί? Αυτό πάντως, λέει, πρέπει να ήταν το μικρότερο πρόβλημα. Το λέω διότι η πηγή μου μεταφέρει ότι για κάποιο λόγο όλες οι πόρτες των γραφείων ήταν κλειδωμένες. Όλες. Δεν ξέρω αν ήταν για να τους κάνουν έκπληξη, αλλά χρειάστηκε, λέει, να κληθεί αρμόδιος κλειδοκράτορας για να ανοίξουν τα γραφεία. Εγώ ήξερα κλειδαρά, υπάρχει και αρμόδιος κλειδοκράτορας. Ναι, τι λέει, 6-6-6-6-6-6. Έχουμε έναν τέτοιο στις δυτικές συνοικίες. Ναι, κορύφαιο, το καλύτερο τηλέφωνο, εννοείται. Κάτσε να πάρουμε λίγο τη γραμμούλα και να συνεχίσουμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Τάσος μου, Τράγιας, τι κάνεις? Οπ, καλώς το, να, τι έγινε? Καλά, φίλε, έχουμε ένα δυσάρεστο πιλόν, αλλά να ενημερώσουμε λίγο τους φίλους. Στα Πλατανάκια, έξω από το Πανόραμα δηλαδή. Ναι, στο Πανόραμα, μόλις, ναι. Μόλις φέρισε το Πανόραμα, έχει γίνει μια σύγκρουση και έχει γυρίσει ένα αυτοκίνητο, έχει κλείσει μια λωρίδα. Μεγάλη προσοχή, γιατί δεν έχει ορατότητα από αυτούς που βγαίνουν από Πανόραμα και από αυτούς που έρχονται από Διασταύρωση Χορτιάτη. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, έχει κλείσει το ένα ρεύμα. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μόλις τώρα έγινε. Πέρασες εσύ τώρα από εκεί? Δεν έχουν έρθει κάποιες αστυνομία, ασθενοφόρο τα λοιπά? Ασθενοφόρα τώρα ακούω. Τώρα ακούω, είχε δυο άτομα μέσα. Μάλιστα. Εντάξει. Καλά, μεγάλη, καλά κάνεις και μας το αναφέρεις, ελπίζουμε. Όσοι ακούνε, δηλαδή, τους ξαναλέω, είναι... μόλις βγαίνει το Πανόραμα, έχει μια πολύ απότομη στροφή. Γενικά όλος εκείνος ο δρόμος είναι καρμανιόλα. Τα Πλατανάκια που λέμε, όσοι φεύγουν από Πανόραμα και όσοι κατεβαίνουν από Διασταύρωση Χορτιάτη προς Πανόραμα, χαμηλές ταχύτητες, γιατί είναι πάνω στροφή, δεν φαίνεται. Ναι. Δεν φαίνεται, δηλαδή πρέπει να μπει στην κούρμπα τη μεγάλη για να το δεις. Μάλιστα. Πολύ καλά κάνεις και μας το αναφέρεις, Τάσο μου. Δυστυχώς, όποτε μας παίρνεις τηλέφωνο το πρωί, μας παίρνεις για να ενημερώσεις κάτι για τους δρόμους. Όχι, είπαμε για το χιόνι ήταν. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε πρωί στη δουλειά. Βέβαια, είμαστε εμείς στις εργατιάς, είμαστε τα παιδιά. Καλό είναι να βοηθάμε το... Καλά κάνεις. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Βέβαια,
να ευχηθούμε να κλείσει με μια ωραία ειδήσα, κάνει μια καλή μεταγραφή εκεί στο κέντρο ΠΑΟΚ. Να πάρει κανένα striker λίγο, έτσι. Να το ευχηθούμε μπας και εκείνη. Έγινε, σε φιλούμε, καλή δουλίτσα. Καλημέρα. Μεγάλο Στάσος Τρέγιας. Δεν έβλεπες, δεν εκπαιδεύτηκες εδώ πέρα να δεις τα μεγάλα που λένε που κάνουν εκπομπές στο Λίμπερο. Κάνει εκπομπή ο κύριος. Βέβαια, εννοείται χρόνια, αλλά και είναι και τηλεοπτικός, έτσι ας πούμε. Αστήρι τα παλιά τα χρόνια, είναι στην παλιά τη Μαρμίτα την Ορθόδοξη. Με Μπουγάτσα, με Ντρούλινγκ, όλοι αυτοί βρίσκονται εδώ στο Παλμαρέ του Λίμπερο 107,4. Έλα μωρέ, αφού τα έχεις δει τώρα, έκρηξη Μπουγάτσα και τα λοιπά, δεν γίνεται να μην τα έχεις δει τώρα. Κλασική παιδεία. Κλασική παιδεία, πας και διαβάζεις, να πούμε, βιβλία στην παραλία, βιντεάκια θα βλέπεις. Καλημέρα στην Κραμπούλα. Καλημέρα Χριστένα. Καλημέρα. Αυτά μπαίνουν σε, που δεν διαβάζεις γι' αυτό. Ψάχνουμε τώρα δουλειές εδώ, εννοείται. Ο Πεταλούδας, ο Σκοτώνης, ο τέτοιος. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν έχω δει ποτέ και... και πιστεύω ότι δεν έχω. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά ήταν μυθικές εκείνες οι ημέρες. Και εκπομπές. Εντάξει. Να πω το φίλο τον πρώτη ότι έχω σταματήσει. Να... Δηλαδή, Μαϊντανός μόνο σε σένα γίνομαι. Εντάξει. Έχουμε την αποκλειστικότητα. Έχει την αποκλειστικότητα. Μεγάλη χαρά. Δεν μπορώ τους. Πλέον τους Μακεδονομάχους. Συνήθως και οι αθλητικοί σταθμοί είναι χώροι. Εντάξει, που στην εκπομπή που εποάζονται άλλα πράγματα. Ναι, στην εκπομπή που έβγαινες δεν ήταν και τόσο Μακεδονομαχίας. Όχι, συγκεκριμένος δεν ήταν. Γι' αυτό, έβγαινα, είχε κρατήσει πολύ καλή στάση, τον άκουγα. Είχαμε ένα καλαμπούρι. Απλά εκεί που εργάζεται. Θα μου πεις τι φταίει ο παραγωγός. Βέβαια, για το που εργάζεται, εντάξει. Είναι όλο το γκρουπάκι που δεν τον μπορώ. Είναι αυτός με την πρώτη είναι αυτός με τις πολλές μεταγραφές. Με τις ακριβές μεταγραφές που έπαιρνε στα ραδιόφωνα. Για εκείνον μιλάμε. Φίλε, δεν ξέρω, βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα από την πρώτη μέρα. Ξεκίνησε δηλαδή με η ΕΡΤ σε μένα, η ΕΙΠ σε μένα, πολλές υπερεξουσίες μαζεύονται. Εντάξει, νομίζω για τον ΠΑΟΚ έλεγε στην αρχή. Τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα και τέτοια. Ο ΠΑΟΚ είναι το καλαμπούρι μας. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, ενισχύθηκα. Πήρα κάτσε. Έτσι, το κέντρο πάλι φωτιά. Δυστυχώς είναι ο μόνος που ξεχωρίζει το κέντρο. Δεν υπάρχει άλλος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αμυντικά χαφ. Ναι, ο Μίσιτς είναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ο Καντουρί έχει προβλήματα. Ο Καντουρί δεν μπορεί να την παίξει τώρα αυτή τη θέση. Δύσκολα. Δύσκολα το βλέπουμε, Ελκαντούρη, ας πούμε, στο 4-4-2 να είναι τόσο υποστηρικτικός με πλάι στον αμυντικό χαφ. Και αυτό που ξεκίνησε να σου πει χθες ο μεγάλος ο Φωτιάδης, υπάρχουν κατηγορίες. Δεν είναι κάτι φήμες και τέτοια. Υπάρχουν κατηγορίες. Γι' αυτό ίσως και να είναι ο λόγος που οδηγήθηκε σε αυτή τη λύση ο συγκεκριμένος αστρολόγος. Ναι, εντάξει. Έχει διαφορές με τη δικαιοσύνη. Ναι, δεν ξέρω, εντάξει, δεν το έχω ψάξει. Τώρα το έχω δει και εγώ δημοσιεύματα, αλλά τώρα από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε το ρεπορτάζ, δεν θέλω να τα αναφέρω. Κατά πόσο εμπεριστατωμένα πρέπει να τα λέμε αυτά, ας πούμε. Έστω και ακόμα και αν κρεμούν δίκες, τέλος πάντων. Εξετάζουμε εμείς τα παρεπόμενα. Έγινε φιλιά. Τσαου. Μιλήσαμε χθες για χορταρέα επίσης, θα το συνεχίσουμε γιατί υπάρχουν και εκ νέου πληροφορίες και σημειολογίες για την λήψη αυτής της απόφασης. Αλλά για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ της Τσιγαρίλας, της Τσιγαρίλας από το Μέγαρο Μαξίμου, που μας αναφέρει η φίλη μας η Αριστοτέλεια Πελώνη. Η Αριστοτέλεια είναι. Λες, άραγε. Ναι, τώρα τι θα το γράφει, καμιά Μαρίκα θα γράφει το ρεπορτάζ, σε παρακαλώ, στην Καθημερινή, αν είναι δυνατόν. Κατά τα λοιπά, έχω την εντύπωση ότι εκτός από νάρκες στον δρόμο της νέας κυβέρνησης, η προηγούμενη άφησε και ένα μεγάλο Μαξίμου ποτισμένο στη μυρωδιά του τσιγάρου. Όπως έλεγε και ο Τρέγιας, σε πιάνει μια ιδέα. Όπως μου μετέφερε, λέει, πηγή μου. Για την ακρίβεια, λέει, μίλησε για μπίχλα από τσιγάρο. Να υποθέσω, λέει, ότι είναι τα έχνη του Καρανίκα. Πάντως ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε οι στενοί συνεργάτες σκοπεύουν να μείνουν για πολύ εκεί.
νομίζω ότι όταν ετοιμαστούν όλα στο Υπουργείο Διοικητικής και Μεταρρύθμισης επί της Βασιλής Σοφίας, θα φύγουν όλοι τρέχοντας. Λόγω της τσιγαρίλας. Λόγω της τσιγαρίλας. Αερίστε ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Ναι, και ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμ θα γίνει, λέει, κάτι σαν μουσιακό κτίριο. Όχι της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θα χρησιμοποιείται για συναντήσεις με ξένους ηγέτες και για να βγαίνουν ωραία φωτογραφικά στην Ελλάδα. Ξένους ηγέτες θα τους πάνε στην τσιγαρίλα. Σοβαρά. Όχι, θα αεριστεί ρε παιδί. Εντάξει, δεν έχει κανένα fresh air, κανένα τέτοιο πούμε, να ψεκάσουμε. Πώς φεύγει η τσιγάρίλα από τον χώρο, Άνοιχτα τα παράθυρα. Διαμπερές μου φαίνεται, εντάξει. Διαμπερές. Όμως τώρα Αθήνα με 40 βαθμούς να ανοίξεις καμίνι. Αθήνα είσαι καμίνι. Πού να ανοίξεις τώρα, τσιγάριλα και ερκοντισιονίλα, ναι. Πάμε από αυτό. Αυτό να ξεβρωμίσω τόπο σου. Ξεκάθαρα, κυρίες και κύριοι. Να δούμε αν εφαρμοστεί και ο αντικαπνιστικός νόμος. Εντάξει, τώρα είναι καλοκαίρι, δεν μας πειράζει. Όταν χειμωνιάσαμε. Ναι, αλλά μετά θα υπάρχει αντίδραση και θα λένε επαγγελματίες πώς θα δουλέψουμε, ας πούμε. Διότι το πρόσχημα, ας πούμε, της ενήν κυβερνήσεως ή το ότι. Πώς θα δουλέψουν οι επιχειρηματίες. Πώς θα δουλέψουν οι επιχειρηματίες. Έχει καταποντιστεί επιχειρηματικότητα και ελεύθερες επιχειρηματίες και η μεσαία τάξη. Και πλέον, ας πούμε, και με τον αντικαπνιστικό νόμο είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα ευνοήσει τουλάχιστον πρόσκαιρα. Πρόσκαιρα, άμεσα. Μέχρι να το συνηθίσει, ναι, μέχρι να το συνηθίζει ο κόσμος, αλλά πρέπει κάποτε να αλλάξουμε και εμείς νοοτροπία, να αλλάξουμε και έτσι λειτουργικές διαδικασίες του παρελθόντος. Θα φανεί στο μέλλον. Προς το παρόν, είπαμε, ολιγομελές σχήμα, συνεχίζουμε. Είχαμε και νέος υφυπουργός αθλητισμού, έκανε ωραίες δηλώσεις, ωραίες ποδοσφαιρικές δηλώσεις. Θέλουμε οι άνθρωποι που κυβερνούν να είναι μέσα στο πνεύμα. Λέει, επιλογή μου, λέει, του αθλητισμού ο Αυγενάκης, πάμε για πολλά γκολ. Πώς δεν είπε, ξέρω που ήρθα και τέτοια. 11 εμείς, 11 εκατομμύρια οι άλλοι, ο κόσμος δηλαδή, η Ελλάδα. Έτσι. Να ξέρουμε, κυρίες και κύριοι. Ούτως ή άλλως, είπαμε, η πολιτική ζωή του τόπου έχει άκρος ποδοσφαιροποιηθεί, ιδίως στις τελευταίες εκλογές. Αυτά τα ολίγα, κυρίες και κύριοι, σε πρώτο επίπεδο, στην πρώτη ώρα του Λόγο Επειδή. Με ένα τραγουδάκι έτσι μικρό θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν φεύγουμε. Καλέ, δηλαδή. Εφτά είναι. Ναι, εντάξει, αποχαιρετήσουμε. Α. Κάποιοι μπορεί τώρα να ξεκινάνε τη βάρδια τους και να μην μπορούν να μας ακούσουν. Αλλά μου. Μας το θύμισε έτσι. Το διακύβευμα λοιπόν στο επόμενο δημοψήφισμα που θα τεθεί, νομίζω, θα είναι το ερώτημα ή το τσιγάρο ή εγώ. Κάθε φορά ο Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε, έθετε τον εαυτό του ως μέρος της απόφασης, ότι ρε παιδί μου, όλα είναι στήριξη σε μένα, ας πούμε. Εν τέλει ο κόσμος απέσυρε τη στήριξη του. Την επόμενη φορά των δυσκολιών πιθανότατα το κυρίως Μητσοτάκης να πει ακριβώς αυτό. Πάμε να κάνουμε τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 10ης του Ιούλη. Τεταρτούλα σήμερα, αλλά δυνατή μάχη με ορεξάτη. Παδίζουμε στο δροσερό μας πρωινό ξύπνημα. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστο από Νορβηγία που λέει: καλημέρα Μπάμπη, δεν έχουμε ενημέρωση για το αν βρήκε ο Πλεύρης την κλεμμένη κάλπη στα Εξάρχεια. Όσον ούπο θα. Είπαν ότι θα γίνουν παραλυτικοί. Θα ξαναγίνουν, ναι. Υπάρχει περίπτωση να πάει κανένας την επόμενη Κυριακή κιόλας. Τι νόημα θα έχει. Πέρα από το τι νόημα θα έχει. Τώρα μέσα 20 Ιουλίου αυτά. Μα κοίτα, άμα είσαι από αλλού και τσιμπήσει καμιά αδειούλα για να πας. Εγώ πιστεύω θα επιστρέψουν την κάλπη. Αν είναι τρόλ αυτοί που την πήρανε, θα πρέπει κανονικά. Πλάι στην, όταν τελειώσει η διαδικασία, να πάνε και την άλλη την κάλπη δίπλα. Ρούστε, παιδιά, πάρετε και διπλούς ψήφους. Διπλό σταυρία. Αχ, το είπα και ξεθύμανα. Έτσι. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε και ένα φιλικό παιχνιδάκι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Τζουόλε. Προηγήθηκε 2-0, ισοφαρίστηκε. Αποβλήθηκε ο Νερίκε. Ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού αποκόμισε ο Τσβιντέρσκι. Υπάρχουν κάποια θεματάκια.
όσον αφορά κυρίως στο κέντρο, αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τους παοκτσίδες. Πώς το λένε οι Αθηναίοι, παοκτζίδες λένε. Παοκτζίδες, βάζουν το τζι. Αεκτζίδες. Τσι, είναι τσι. Βάζουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Είναι αναμολή εξελίξεων και μεταγραφικών ανακοινώσεων, τουλάχιστον αυτήν την εβδομάδα που θα επιστρέψει η ομάδα. Το Σάββατο νομίζω επιστρέφει από την Ολλανδία, από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Μπορείς να πεις ότι είναι και σχετικά νωρίς, υπάρχει ένας μήνας ακόμη μέχρι να μπει στις αγωνιστικές δραστηριότητες η ομάδα του Δικεφάλου στο Champions League, εκεί που περιμένει και το τι θα συμβεί στον πρώτο γύρο του προκριματικού, όπου τα αποτελέσματα χθες δεν ήταν καλά, καθώς Αστάνα και Celtic πήραν προβάδισμα πρόκρισης και ο ΠΑΟΚ περιμένει να αποκλειστούν 3 εκ των 5 Αστάνα, Celtic, Μπάτε Μπορισόφ και Λουντογκόρετς για να είναι ισχυρό στον τρίτο γύρο όταν θα γίνει, η κλήρωση. Οπότε είναι λίγο δύσκολο. Αστάνα Κλούς χθες 1-0, Σεράγεβο Celtic 1-3, Ντουντελάντς Βαλέτα 2-2, Σουντουβά Ερυθρός Αστέρας 0-0, Αραράρτ ΑΕΚ Στοχόλμης 2-1. Η ΑΕΚ Στοχόλμης έπαιξε χωρίς τον Στρούντγκεν, πως λέγεται, τον το μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, που περιμένει να ενταχθεί ο Άρης στο δυναμικό του και να ενισχύσει την ομάδα στην μάχη που δίνει για την πρόκληση στον πρώτο φάρις της Ευρώπης. Ελσίκη Τορσάβν 3-0, TNS Φερονικέλη 2-2. TNS δεν είναι ένας ράπερ? Ναι. Ποιος, έτσι, αυτό ωραίο, μ' αρέσει, ας πούμε. Σινμπόι Φορινέλη, πως λέει, Φερονικέλη. Και Νόμε Κάλιου, και αυτός θα μπορούσε να είναι τραγουδιστής, ας πούμε έτσι, ρέγγε, ξέρω εγώ, ρεγκετόν, ναι. Σκεντίγια 0-1. Τα αποτελέσματα λογικά πρέπει να έχουμε και σήμερα. Έχουμε αγώνες και σήμερα για το Champions League. Στις 6 Παρτιζάνι Καραμπάκα, Μπάτε Μπορισόφου που με περιμένει με Μπιάστ Γκλίφτσε, Σερίφ Τυρεσπόλ Σαμπουρτάλο Τυφλίδας, Γλωσσοδέτη στο κουπόνι, Φερεντσβάρος Λουντογκόρετς, Σλάβια Μπρατισλάβα Σουτιέσκα Νίξιτς, Λίμφιλτ Ρόζεμπορκ, Ντάνταλκ Ρίγα και Βαλούρ Μάριμπορ. Όλα αυτά είναι σήμερα. Όλα αυτά είναι σήμερα. Τι θα πρωτοδούμε? Όλα. Και έχουμε και προκριματικά το κύπελλο Εθνών Αφρικής, Σενεγάλη Μπενίν και Νιγηρία Νότια Αφρική. Το απογευματό βραδό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Άλωστε. Έχω και την Καστοριά την ελληνική. Την Καστοριά τη δικιά μας, εδώ ορίστε. Είναι δίκοπο μαχαίρι το να μπεις από το δρόμο των ισχυρών τώρα, γιατί αν τύχεις κάποιον ισχυρό που δεν είναι πόλη, δηλαδή τύχεις κάποια Αστάνα, κάποια από αυτές εδώ, κάποια Σέλβικ, παίρνεις μετά το... είσαι εσύ το ο ισχυρός αν την αποκλείσεις. Α, οπότε ναι, καλύτερα τώρα, ναι. Της παίρνεις δηλαδή την ισχυροσύνη. Ναι, αυτό. Ναι, αλλά μπράβο, άμα μπεις όμως στους ισχυρούς, αποφεύγεις τον Άγιαξ, που είναι δεδομένο θα παίξεις με μια Ολλανδική, δεν υπάρχει περίπτωση. Σταμάτα ρε, τι πράγμα είσαι εσύ. Εγώ το είπε ο Λιμιός. Τι θέλεις την επίσκεψη σου? Όχι, το είπε ο Λιμιός. Πέρυσι είχε πει ο Πασχαλάκης φέρτε μας τον Άγιαξ. Φέτος είπε ο Λιμιός φέρτε μας τον Άγιαξ. Ναι. Φέτος ο Λιμιός. Λοιπόν, περιμένουμε τα προγνωστικά να βγει ο Φωτιάδης να δώσει τα προγνωστικά της παρέας μας. Για το Νιγηρία Νότιος Αφρική. Μεγάλο ντέρμπι στις 10 η ώρα, ναι. Και Σενεγάλη Μπενίν. Ακούω Σενεγάλη και θυμάμαι ένα ψαρά που έγραφε, αναγκαστικά γράφουνε προέλευση και έγραφε Σενεγάλη. Και το ρωτάει μια κυρία εκεί, Σενεγάλη λέει, τι, πού είναι αυτή, κάτω από την Κρήτη λέει. Κάτω από τα βλάκι. Κάτω από την Κρήτη τη λέει. Και αν θέλεις Μπάμπη, επειδή δεν θυμάμαι για τον μπαμπά μου, είχα φτιάξει πολλές φωτογραφίες. Πολλά Photoshop. Για τον γιο δεν είχα προλάβει, έχω φτιάξει μόνο μία. Αν θέλεις ψάχνια, ανέβασε κάποια στιγμή, ίσως αρέσει. Λέγεται Βαβακούλης. Βαβακούλης, μάλιστα. Θα το ψάξω να το βρω, το γκουγκλάρω κιόλας. Σε ευχαριστώ. Έγινε, τσάω. Βαμβακούλης δηλαδή, Βαμβακούλας και... Να το είδα. Είναι ο Βαβακούλας.
Δεν το ξέρει το Παπακούλα. Πώς δεν το ξέρω, καλέ, γιουφάουλ. Είπα και εγώ να πω. Γιατί τα νέα παιδιά δεν ξέρουν να γνωρούν την ιστορία. Γι' αυτό και παραχαράζεται αυτή η ιστορία. Είναι ο Παπακούλας με πρόσωπο κουλί. Μάλιστα. Γιουφάουλ, έτσι. Ιστορικές ρίσεις, ας πούμε. Επειδή έχει και το τραγούδι γι' αυτό. Έχω και το τραγούδι, ναι. Τι θα μείνουν, ας πούμε, ένα αέρας που λέγανε το 1940. Το δυστυχώς επτοχεύσαμε, που είχε πει ο Χαριλάος Τρικούπης. Ελευθερία ή θάνατος, που είχαν πει στην επανάσταση του 1821. Και το Γιουφάουλ. Αυτά θα μείνουν, ας πούμε, παρακαταθήκη ως οι ιστορικές ρίσεις των μεγάλων προσωπικότητων του ελληνικού πολιτισμού. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 5-45-26 και λόγω επειδή βεβαίως τα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπή μας, βλέπω εδώ μια κορυφαία πατέντα που έχει κάνει ένας εντερπρένερ, πώς λέγεται, στην Καβάλα. Ξέρουμε, είναι το εντερπρένερ. Είναι αυτός ο εμπνευστής, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι ο... ο CEO, ας πούμε. Ποιος? Ο CEO. Τα φύγει, ρε παιδί, ο διευθύνων σύμβουλος. Α. Είναι κάπως έτσι, ρε παιδί. Μέχρι τώρα ξέραμε για τις παραλίες Λουκουμάτζη. Πόσο ωραίος είναι ο Λουκουμά στην παραλία, να δω μετά την Αλμύρα. Καλαμποκατζή. Ενίοτε έχει καλό. Μασάζ. Χτυπήσουμε πλέον παίζει πολύ το μασάζ. Μασάζ, καμιά χένα. Παλιότερα έχει και CD στην παραλία. Τώρα βραχιολάκια. Βραχιολάκια έτσι, έχει. Υπάρχει όμως ένα κορυφαίο επάγγελμα το οποίο θα το αποκαλύψω αφού πάρουμε τις γραμμούλες και εκτραπούμε πάλι της θεματολογίας μας. Καλημέρα, μας το έκλεισε εδώ. Καλημέρα. 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 Καλά είμαι. Εμένα δεν λες. Ο Παφούλιας είμαι. Δεν το κατάλαβα. Εσύ, πού είσαι? Είμαι, τώρα ξύπνησα. Και αρχή και φινέ. Τώρα ζωάρα, τώρα ξύπνησε. Τι ώρα κοιμήθηκες? 10:30. Ωρε φίλε, αυτό είναι. Ωρε φίλε. 10:30. Τι έγινε, σε πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο. Ο άνθρωπος. Κάτι στο μοναστήρι του Γρηγορίου. Τι έγινε, για δώσε ενημέρωση εκεί. Είχαμε αναστάτωση. Κάτι έγινε, καήκαν κάτι αμηχανήματα, κάτι... Αμηχανήματα, για τα αμηχανήματα, τις αμηχανίες. Ποια είναι η Ιωάννα? Όχι. Κλείστον. Κλείστον, αν δεν τη βρεις θα σε κλείσει η ίδια. Άμα δεν τη βρω. Ναι. Δεν ξέρω. Μετά θα μου λες να σε κεράσω τυρόπιτα όμως. Να τα. Φυσικά, ό,τι θέλει η κοπελιά. Εγώ δεν θέλω. Δεν θέλει, αυτό λέμε. Δεν ξέρεις, δεν με βρίσκεις, ποια είμαι. Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, όποια και να είσαι, δεν πειράζει. Κάνε μου απόψε συντροφιά. Το ξέρω αυτό. Δεν σου ζητάω. Το τραγούδι, το θυμάσαι? Κι αν είναι η μοίρα μου. Δώσ' το, δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Εσύ μόνο εκεί που μένουν οι νεκροί και κάτι τέτοια μας τραγουδάς να πούμε. Και Θάνος πέθανε και αυτά. Ναι. Τι έγινε, να σου πω κάτι, εγώ τώρα πάω σε μοναστήρι για μαζεύω χρήματα. Ναι, μη, τι το τον ένφια παίρνεις, τι μαζεύεις χρήματα? Από 20-30 ευρώ το κράτος. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Τώρα πρέπει να το Παντοκράτορα, ένα φίλο μου να μου στείλει. Παντοκράτορας, πολύ ωραίο, ωραίο. Ναι, ωραίο, κοπελιά, το... για εσένα να σε παντρευτώ. Ναι, γι' αυτό μαζεύω. Καλέ, ούτε το όνομά μου δεν ξέρεις. Πώς θα με παντρευτείς? Ναι. Την ψυχή μου, δεν πειράζει, η ψυχή και η ψυχή έχουν... Οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Τι λέει την ψυχή? Δεν έχω πρόβλημα, όποια και να είσαι δεν πειράζει. Ό,τι και να είσαι. Χωρίς όνομα. Χωρίς όνομα, έτσι, πώς λέμε το παραμύθι, γιατί είσαι ένα παραμύθι χωρίς όνομα. Θα είμαι η Παφούλενα μετά. Δεν πειράζει. Μα πρόσεξε, μην πάει να βάλεις φωτιά και στις άλλες εκκλησίες που θα πας. Ανάβεις φωτιές. Έτσι, ναι, κάτι γίνεται. Δεν ξέρω πώς άρπαξε. Έτσι μου είπε. Ναι, έτσι σου είπαν. Γι' αυτό ναι, να ξέρεις, οι θέσεις σου είναι επικίνδυνες. Εξαφανίστηκες. Μπορεί να σε κατηγορήσουνε. Ναι. Τι, ήσουν εκεί και τώρα δεν είσαι. Οι υπόλοιποι παραμείναν για να τη σβήσουν. Την έκανες, την πούλεψες. Και δεν πήγες να ρίξεις ένα κουβά νερό. Υποπτός. Υποπτώ το εσύ. Ή να αφιερώσω την κοπελιά που να κάνουμε. Και να κάνουμε πολύ καλή παρέα. Πολύ καλή παρέα, μάλιστα. Να τον πάρουμε και το φούρνο να δουλέψει. Μάλιστα, έτσι, αχ, αγόρι, να σε πάρει το φούρνο. Όχι με λεφτά, τσάπ. Καλά, εννοείται. Κυριάκο έχουμε πλέον, εννοείται. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Ένα λαμπρό μέλλον σου ξημερώνει. Τσάω, φούρνα.
φουρνάρι. Τζάμπα, τζάμπα στο φουρνάρι γενικά. Έχει τα 7 ή 7 στα 7. Αποκτήσει να φτιάξει, για να φτιάξει βιογραφικό, έτσι δεν κάνετε εσεί οι νέοι. Πόσες εργασίες, σε πόσες εργασίες έχετε πάει, ας πούμε, και έχετε εργαστεί όλοι μας δηλαδή, χωρίς να μυθούμε. Εσύ ποτέ. Τι είσαι, καμιά κοροϊδάρα σε και εμένα. Εννοείται. Για όσους λοιπόν ψάχνουν εργασία, ένας φίλος μας στην Καβάλα έχει βρει ένα καταπληκτικό τρόπο και να προσφέρει τις υπηρεσίες του ταυτοχρόνως και να εξοικονομεί κάποια χρήματα. Έχει ένα τεράστιο από πίσω σαν βαρελάκι, κουβαλάει στην πλάτη και περπατάει, είναι στην παραλία των Αμολόφων. Κουβαλάει ουσιαστικά ένα ψεκαστήρι, πώς πάμε κάνουμε το βάκο, και βάζει λάδι μαυρίσματος στους λουμένους. Βέβαια, βέβαια. Πάρα πολύ χρήσιμο. Σε κάθεσαι και σε ψεκάζει. Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω να μας ψεκάζουν εδώ. Πάρα πολύ. Κανονικά θα πρέπει μαζί με τον Αβαγωσώστη να υπάρχει και ένας ψεκαστής, εννοείται. Γιατί. Να μην κεγόμαστε. Είναι πάρα πολλά βόηδια σαν και εμένα. Δηλαδή, μπορεί να πας στην παραλία. Αντιλιακό πήρα μια φορά πέρυσι στη ζωή μου. 60 χρόνια μπάνια κάνουμε. Μια φορά πήρα. Συνήθως τράκα το κάνω και αυτό. Συγγνώμη, με σβέζει λίγο, αν φτιάξε με. Έχω παχύνει κιόλας και έχω 100 κιλά στρέμματα πλάτη για να με βάζει. Ναι. Και έχει ένα ψεκαστήρι στο οποίο ψεκάζει έτσι παλτά λουμένα. Και δεν χρειάζεται μετά άπλωμα τίποτα, έτσι σου ρίχνει. Καλά, μπορεί και να. Εντάξει, μπορεί να είναι, γιατί το πρόβλημα το άπλωμα. Στα απλώνει κιόλα. Λες μισές δουλειές να κάνει. Μπορεί να γίνεται μόνο με το ψέκασμα. Έτσι. Όχι, όχι, χρειάζεται να απλωθεί. Γιατί την ελιά όταν τη ραντίζεις για το δάκο, δεν χρειάζεται να την απλώνεις, να την χαϊδεύεις. Α, εσύ τώρα εδώ δηλαδή. Εγώ ειδική δακολόγος εδώ. Δακοκτονολόγος. Αλλά διακρίνεις, ας πούμε, έναν έμεσο τρόπο τώρα εδώ χαριεντίσματος από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όχι. Μήπως είναι ένα καμάκι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για ποια μου πες, όχι, δεν εννοούσα. Λέω, ρε παιδί μου, μήπως έχει τέτοια κίνητρα ο συγκεκριμένος εντερπρένερ. Δεν νομίζω. Απλά σκέφτηκε και αυτός τι άλλο να κάνει. Λουκουμάδες πουλάνε, βραχιόλια πουλάνε, τατουάζ κάνουν, κάτι να κάνω κι εγώ. Από ό,τι βλέπω εδώ, υπάρχει ένα σχετικό βιντεάκι. Είναι το ψεκαστήρι. Παιδιά έχει βάλει, είναι μια τύπησα την ψεκάζει και μια άλλη. Κάτσε, ακούσουμε. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ κιόλας που υπάρχει στο βιντεάκι. Για να μου τι λένε. Να δούμε. Οπα, παίζει για το χωστομιού. Μη δεν κάνουμε ρεπορτάζ. Βρήκαμε το πιο πρωτότυπο επάγγελμα που μπορεί να δει κάποιος στην παραλία. Ποιο είναι αυτό? Προποτζίδικο. Λάδι μαυρίσματος. Πρωτότυπο. Μαζί μου. Το λάδι μαυρίσματος. Πέτρο, μαγευτήκαμε, περνούσες έτσι και σε τσακώσαμε. Είδες. Τι τσίμισε. Είναι αυτός? Αυτό είναι λάδι μαυρίσματος. Το φτιάχνει η θεία μου στη Θεσσαλονίκη. Έχει αρωματοπολείο, χρυσαλίδα. Είναι στον Εύωσμο. Μέσα έχει καροτέλαιο, καριδέλαιο. Δώσε διεύθυνση της θείας. Αγαπάμε θεία. Διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 42. Σαν τη θιά δηλαδή. Μέσα το λάδι έχει καριδέλαιο, καροτέλαιο, εσάνς άρωμα, λάδι καρύδας και ηλιέλαιο. Δεν ξέρω. Ηλιέλαιο. Εγώ και είμαστε πατάτες. Μένω με το μαγιό και σου λέω ψέκασέ με. Η οποία... Μπρος πίσω. Και να σου πω κάτι ακόμα, πόσο κάνει αυτό? Το έβαλα 2 ευρώ. Μόνο. Ναι, ούτε τι θα κάνω, καλέ. Θα πάω κάτι, θα έχω όλα. Το ψέκασμα 2 ευρώ. Το ψέκασμα 2 ευρώ μόνο. Έχει 2 ευρώ. Ναι, με. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχει αντιλική προστασία. Λάδι μαυρίσματος. Το τονίζει πάνω ούτω ή άλλω εδώ το πρόμο. Λάδι μαυρίσματος. Α, καίγεσαι δηλαδή. Δεν μπορώ. Το ξέρουμε ότι δεν έχει αντιλική προστασία. Οπότε εν γνώση μας το κάνουμε αυτό. Η ώρα είναι, αν δεν κάνω λάθος, κάπου 5. Ο ήλιος δεν είναι επιβλαβής από εδώ και πέρα. Το λάδι μαυρίσματος δεν σε προστατεύει. Υπάρχει λάδι μαυρίσματος που έχει αντιλική προστασία και υπάρχει λάδι μαυρίσματος χωρίς καθόλου. Τώρα την ψεκάζει, εκδίνεται η άλλη. Θα το λερώσει μαγιό. Να το λερώσει. Θέλω να ακούσω την τέτοια, τον ήχο. Χρειάζεται άπλωμα? Όχι, δεν χρειάζεται, δεν της το απλώνει. Πλάκα κάνεις. Ωραία, αυτό ήτανε. Με 2 ευρώ, τα χέρια μου είναι καθαρά, είμαι κούκλα. Σε ευχαριστούμε. Μάλιστα. Τι 2 ευρώ, μωρέ, πολλά ευρώ, είναι τα 2 ευρώ. Αν θες να μαυρίσεις, μπορείς να κάλει την ο πόνος. Να πάρω ένα μπουκαλάκι να δώσω 10 ευρώ να βάλω 100 φορές. Όχι ένα ψέκασμα. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, τώρα στην περίπτωση που ξέχασες να πάρεις λάδι μαυρίσματος, τι να κάνεις, να μείνεις αμαύριστη. Τζάμπα πήγες στην παραλία, έτσι βόηθα θα κυκλοφορείς μετά. Οπότε έρχεται ο απομηχανής, τι να κάνουμε, έτσι τα πληρώνεις λίγο πιο ακριβά τα είδη τελευταίας ανάγκης.
Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά το θέμα είναι γιατί δεν έχει αντιλιακή προστασία. Έτσι, αρκετά λάθη έτσι. Ναι, έτσι είναι. Μόνο για μάμους. Καίγεσαι δηλαδή με αυτά. Αφού έχει μέσα και ηλιέλαιο, το είπε ο άνθρωπος. Τα τσουρουφλιστή. Σαν την πατάτα. Ηλιέλαιο. Ηλιέλαιο. Παραγιά και Χριστέ. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται η επιχειρηματικότητα η οποία αναδεικνύεται σιγά σιγά. Πακρυσάκι, τι άλλη δουλειά θα μπορούσαμε να κάνουμε στην παραλία που δεν υπάρχει. Ποιο θεωρείς ότι είναι το κενό? Πηγαίνεις, ας πούμε, και λες κάθε φορά, αχ, να είχαμε και λίγο τέτοιο. Κάποιος να σου κάνει αέρα, δεν το συζητώ. Ναι, είναι αυτό. Δεν το συζητάμε, ναι. Δεν το συζητώ. Μπράβο. Τι σου λείπει στην παραλία σου? Τώρα, ένα μαξιλαράκι πολλές φορές μου λείπει, αλλά αυτό δεν μπορούσα να το πάρω. Μαξιλαράκι από το γήπεδο, αυτά τα φελιζόλ. Όχι, να βάλω το κεφάλι. Μαξιλαράκι, καρτονάκι. Να ξαπλώσει. Να κοιμηθώ λιγάκι. Μάλλον το σπίτι δεν σου λείπει η παραλία. Το σου λείπει σπίτι το σπίτι σου, σου λείπει. Εντάξει, μην πηγαίνεις τότε. Τώρα είμαστε λίγο άνετα, βρε παιδί. Ναι, λίγο τσιμεντάκι να στρώσεις σε μερικά μέρη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρω, εσένα τι σου λείπει στην παραλία? Δεν ξέρω, φαγητό βασικά. Αυτό. Αλλά το βρίσκεις, εννοείται. Το βρίσκεις, το βρίσκεις. Θέλω ντοματούλα κασεράκι στην παραλία. Θέλω να μην υπάρχουν, ας πούμε, οι καντίνες να μην έχουν χοντόν και τέτοια. Μόνο ντοματούλα κασέρι. Ναι, έτσι, πατροπαράδοτο. Πατροπαράδοτο, παλαιό κολατσό. Ναι, τις παλαιές εποχές όταν είμαστε φτωχοί. Λίγο πηγαίναμε. Λίγο ηλίτσα. Ηλίτσα και λίγο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το. Επειδή έχει έρθει η ανάπτυξη, να δώσουμε πιο φθηνή λύση από 2 ευρώ. Πάτε σε ένα βενζινάδικο, πείτε τα λάδια που έχουν αλλάξει. Καλού κακού όμως να έχετε και μια ταυτότητα, γιατί θα αλλάξει και το χρώμα σας όταν περάσετε για αναγνώριση στοιχείων. Και εντάξει, από τις έξυπνες αυτές λύσεις, Μπάμπη, ήταν ένα air condition παραλίας. Και κάτσα και πάτησα να δω τι ακριβώς είναι. Ένα ψυγιάκι. Air condition παραλίας, μάλιστα. Ναι. Θα το γκουγκλάρω μήπως υπάρχει. Ναι, για ναι, καλά μιλάμε. Είναι σαν την έξυπνη σίτα, δε. Ναι. Είναι τελείως καλό. Τόσο καλό. Καταστρέφεις ένα ψυγείο καταρχήν. Ένα φορητό ψυγιάκι. Βγάζεις μια χωάνα, ένα νεμιστηράκι να φυσάει μπροστά έξω, στη σωλήνα, και πρέπει να βάζεις πάγο. Και το πάγο πού θα το βρίσκεις? Σωστό και αυτό. Θες ένα άλλο ψυγιάκι με πάγο για να εφοδιάζεις, ας πούμε. Να, ένα ωραίο επάγγελμα. Βρήκα να πουλάς πάγο στην παραλία, παιδιά. Γιατί πολλοί έχουν τα ψυγιάκια και σώζεται ο πάγος. Και δεν έχουν ψήξει. Και να πω κιόλας αυτό, γνωρίζω κάποιον, ο οποίος πηγαίνει τα βράδια με τις παραλίες, με μηχανή για μέταλλα. Ναι. Και βγάζει κάνα πενεντάρικο. Εύκολα, εύκολα. Και κέρματα, ναι, ναι, σε κέρματα. Εκεί έχω λέει και πιο καλές στιγμές, μπορεί να πιάσω κατοστάρικο, διάφορα. Και κάνα σταυρουδάκι. Δηλαδή όταν βαράει, όταν βαράει το μηχάνημα, αρχίζει και σκάβει. Πόσο βαθιά να μπει, εντάξει. Αυτό δεν το ξέρεις που μπορεί να μπει. Εννοούσα. Έτσι έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Και εννοούσε αυτό που εννοούσε, παιδί μου, όσο βαθιά να μπει. Ταξίδι στο κέντρο της γης. Ωραίο, ωραίο επάγγελμα και αυτό. Να, σιγά σιγά αυξάνουμε, ας πούμε, την επιχειρηματικότητα. Βρήκα ένα σταυρδάκι, μια αλυσιδίτσα, καμιά καδενίτσα. Σε παραλίες, ας πούμε. Εγώ έτσι έχασα προχτές το ένα βραχιολάκι για το πόδι. Να το. Δεν ξέρετε και πολύ ακριβό. Σιγά, θα τα λιώσει αυτά, θα κάνει καινούρια. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μποντζόρνο, Χριστίνα. Λάλο, λάλο. Μποντζόρνο, Χριστίνα. Λοιπόν, έχω ξωτικού, λάδι ξωτικού τριάδι από τα βάθη του Λάναρη που βγαίνει όπως είναι το ηφαίστειο της Σαντορίνη. Έχω λάδι, άλφα πράγμα. Λάδι λάβα. Λάβας, το βάζεις εδώ, όχι, σε μαυρίζει, σε ευχαριστεί, καθαρίζει, πώς πηγαίνεις στα λουτρά. Το πόζα ναι. Και καθαρίζει. Εμείς τέτοιο πράγμα βόλβι είναι αυτό εδώ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Γιατί επίσης μια άλλη λύση για το μαύρισμα το ξύλο. Όχι. 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 Ναι, ναι. Εξωτικό. Και μετά, άμα θέλεις, θα σε φέρω πάγο από τη σπηλιά. Θα τη βγάλω τον πάγο και κατευθείαν. Ψήνεσαι το να πάμε. Αυτό, Μπάμπη? Το ξέρω, το έχουμε συζητήσει. Με τη σπηλιά του 3-2 και όλα τα paranormal εκεί. Ψήνεσαι να πάμε στην παραλία να κάνουμε αυτή τη δουλειά, να ψεκάζουμε τον κόσμο με λάδι.
Κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Και η Χριστίνα θα είναι. Θα είναι μαζί μου. Θα βάλει τα μαξιλάρια και τα καπέλα και εκεί πέρα και με τα μαξιλάρια. Θα βάλει και τα βραχιούλια εκεί και θα πηγαίνω εγώ με το. Με το εδώ καλό πάγο. Εγώ εδώ πάγο. Εδώ καλό λάδι από ξωτικό τριάδι μέσα από τη λάβα και με αυτό εδώ πέρα. Πώς το βλέπεις. Έτσι, έτσι, έτσι. Μια ζωή στον πάγο και στον πάγκο. Καλά σε λέει παγόβουνο. Α, να τα. Όχι, μην το λες έτσι, ρε Χριστίνα. Καλά σε έλεγε. Μην το λες γιατί θα πάρει τηλέφωνο τον άλλο και τον πει φέρω κάποιο τρία κουροστανάκι. Για τα γλυκαθώ. Για να γλυκαθώ από την πίκρα, από την πίκρα, μάλιστα. Ε, ναι, είναι και αυτό. Ας τον τον άλλο εκεί πέρα τώρα, γι' αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα αγόρι μου. Καλημέρα. Αύριο θα έρθει. Θα έρθει αύριο. Τι είπαμε. Ναι, αύριο. Αύριο. Κράτα πάλι. Μην μου κουβαλείς τον άλλο τώρα. Όχι, μόνο σου. Που θα αγοράσει το φούρνο. Όχι, αύριο κράτα τα θεματάκια μας για αύριο για να κάνουμε καταιγιστική εκπομπή. Ναι, γι' αυτό τώρα και εγώ είπα. Σε θέλω καλοκαιρινό. Άμα θέλεις, έχω λάδι ξωτικό. Έτσι. Από τη λάβα από εδώ πέρα. Λάδι από το τριάδι. Κάνει και τραγούδι αυτό. Τι μας το. Ναι, γράψε. Λάδι, ξωτικό, τριάδι. Αντιφυλιά, τσάω, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τώρα. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά είμαστε. Λέγα, εγώ πήρες καμιά άδεια. Έτσι είχαμε καιρό να τα πούμε. Πήρα μια εβδομάδα, πρώτη γεύση την πήραμε. Πήγαμε τα παιδιά για μπάνιο. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας έκανες και εσύ, της παραθέρησης. Το δεύτερο θα είναι σε βουνό, μπαμπί μου, συνήθως. Ωραία. Εμείς είμαστε βουνίσκοι, δεν είμαστε ό,τι να είναι. Σωστό. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρεις τι νοστάλγησα, φίλε μου, μπαμπί, τώρα, και μια και το φερετήριο, τώρα που ήμουν διακοπές και όλα σε μια εβδομάδα. Τι νοστάλγησες. Εκείνη τη νοσταλγία, ρε φίλε, που πηγαίναμε διακοπές, είτε μπακούρια, είτε μεγκόμενες, τότε, συγγνώμη, με την αγάπη μας, τέλος πάντων, το πρωί να πάμε να πάρουμε την εφημερίδα να διαβάσουμε καμιά μεταγραφή για την ομάδα, ρε φίλε. Χάθηκε. Χάθηκε αυτή η νοσταλγία, ρε βασικά, φίλε. Βασικά, ανάλογα και το που ήσουν, ας πούμε, δεν ήταν πρωί, γιατί πολλές ερχόταν μεσημέρι οι εφημερίδες. Ναι. Και περίμενες και δεν είχες καμία ενημέρωση. Και λες, άντε να έρθει το μεσημεράκι αυτό. Θυμάμαι μια χρονιά που είχαμε κάνει στη Θάσο, αλλά μέναμε εκεί στο Μακρύγιαλο, ήταν λίγο μακριούτσικα από το τέτοιο. Πρωί-πρωί έπαιρνε ένα στο λεωφορείο και πήγαινε να πάρει εφημερίδα, ρε φίλε, από την παρέα. Και δεν θα το ξεχάσω. Έτσι, και μίνιμουμ δύο εφημερίδες. Το λιγότερο. Μπράβο. Κάποιος έλεγε πάρε και αυτή, να πάρε και την άλλη. Μας κοιτάει εδώ η Χριστίνα με ένα βλέμμα, σου λέει. Γι' αυτό πηγαίνατε διακοπές μπαγκούρια. Όχι, αυτό συνέβαινε και όταν είχαμε ακόμα και τις κοπέλες μαζί μας. Αλλά δύσκολα. Και λέγατε τις κοπέλες και πηγαίνατε και διαβάζετε τουλάχιστον δύο εφημερίδες για να τις μεταγραφές. Ξενερώνανε λίγο βέβαια οι κουπέλες, αλλά ξέρανε. Έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάου, τσάου. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Αντώνη που λέει αρμενιστή 11 το πρωί φτάνει. Και πιο αργά φτάναν στον αρμενιστή οι εφημερίδες. Βέβαια, τώρα βέβαια στον αρμενιστή φαντάζομαι ότι μόνο οικονομίστη διαβάζουν και γιατί έχει γίνει από κάμπινγκ. Από κάμπινγκ πανκιών και φρικιών δεκαετία του 90. Έχει γίνει σε κάμπινγκ οικογενειών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεκαετία του 90 ο αρμενιστής ή το. Έτσι. Άλλη φάση ρε παιδί μου, ήταν λίγο σαποσίδι. Πολύ πιο χύμα. Λοιπόν, να μας συγχωρέσουν οι γραμμούλες. Να κάνουμε τη μικρή μας ανάπαυλα και ξεπεράσαμε λίγο τις 7:30. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το καταιγιστικό τελευταίο. Πώς το λέω, κουτσουρεμένο μισό ώρα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 τελευταίο περίπου μισά ώρα και της εκπομπούλας μας, 7:40 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τους έσχατους που μπαίνουν τώρα στο Παλμαρέ, στο Πάνθεον της πρωινής μας περιδιάβασης σε όλες τις ειδησούλες. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα, δεν ξέρω, μας περίμενε, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον κι άλλος χαμένος επανήλθε. Είχα 15 μέρες διακοπές για να σου την καρφώσω τώρα και θα κάτσω και άλλες 15 μετά από 15 Αυγούστου. Αυτά είναι. Και έχω καβατζώσει και μερικές για Σεπτέμβριο. Πόσες συνολικά
44. Άρθρο. Πού δουλεύεις? Δεν δουλεύει. Μαζεύω. Μαζεύω. Μαζεύω, Χριστινάκη, μαζεύω. Χριστίνα, άσε τώρα να μην πω τίποτα. Μαλλιοτάγαρο, όχι για την Χριστίνα, για σένα. Ρε Μαλλιοτάγαρο, Λευτέρης που σε χρειάζεται. Και 32 ξεκίνησες το διάλειμμα, να κλείσεις τις γραμμές για να πάμε στο διαλυματάκι. Ναι. Και με βάζεις 10 λεπτά διαφημίσεις περισσότερο στον Τσαφταρό. Άρε Μαλλιοτάγαρο, Λευτέρης που σε χρειάζεται να σε κάνει εμπλοκή. Να σε κάνει εμπλοκή. Τι να κάνουμε, ήρθε η ανάπτυξη και στο σταθμό μας. Α, ναι, φεύγες επιμείς τώρα. Χριστίνα, κορίτσι μου, απλώθηκε μπροστά σου το μέλλον σου και όλα σου τα ζητούμενα και τα κλωτσά. Για τον Παφούλια να φανταστώ, λες. Πάμε τώρα εδώ. Θέλω στην παραλία κάποιον να με κάνει αέρα, ο ιδανικός. Και να ξύνει μπορεί και να κάνει αέρα. Και ένα μαξιλαράκι να ξαπλώνω, την κυλίτσα. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Με μια τυροπιτούλα τον έχεις αγκαζέω ένα 8ωρο. Και μια κοακόλα. Ναι, και μια κοακόλα. Γιατί θα ψηθεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, και για το άλλο Μαλλιοτάγαρο από το εξωτικό τριάδι, να πηγαίνει με το ψεκαστήρι για λάδι, αλλά να έχει μαζί του και το φούρναρι, να ρίχνει αλεύρι για να διορθώνει τονικές διαφορές. Άμα πάει πουθενά καμιά χρωματική διαφορά παραπάνω το λάδι και μαυρίσει άλλη, να πηγαίνει άλλο να ρίχνει από πίσω αλεύρι. Να να διορθώνει τα μερεμέτια από πίσω. Γιατί είναι εμπειροτεχνίτες από ό,τι ξέρω. Έτσι, σωστό. Και οι δύο. Σωστό. Μα, ρε Χριστίνα, κλωτσά στην τύχη σου, ρε Χριστίνα. Παφούλια, ξαναπάρε. Τώρα που άκουσα την ιστορία σου. Δεν την κόβει. Δεν σε κόβει λίγο. Α, σε κάνει αέρα και μαξιλαράκι. Απλά και άσε που ξέρει και όλη τη Χαλκιδική, έτσι. Πολύ εργαλείο. Πολύ εργαλείο. Έτσι. Μπορεί να σε βάλει και μέσα σε καμιά κρυφή από αυτές τις μικρά κολπάκια κοντά στο Άγιο Όρος. Τα καματομή. Τα ξέρει αυτό, την παλάμη του. Πού πήγες 15 μέρες? Στην εξωτική Χαλκιδική. Ναι, σε ποιο τώρα. Η Χαλκιδική πλέμπα και η Χαλκιδική. Πλέμπα τώρα. Γλάμουρος. Κοντά στο Πόρτο Κουφό. Εντάξει, στα καλά πήγες, εντάξει. Λίγο υποφέραμε, λίγο ζέστη, λίγο θάλασσα Αλμυρί, λίγο θάλασσα Πόρτο Κουφό. Αρετές και τέτοια. Ναι, είστε λίγο δύσκολο, με έκανε λίγο βαρύ. Πολύ αλάτι, δηλαδή. Έγινε, σε μισούμε. Επίσης. Φιλιά, τσάω, παιδιά, καλή μου. Πόρτο Κουφό. Πρωτοτυπείτε στη Θεσσαλονίκη εδώ, Χαλκιδική. Και πού να πάμε, να πάμε στη Λούτσα, να πάμε στο Ζούμπερι. Να πάμε έτσι. Στην Ανάβη. Στην Ανάβη, μέρη τώρα. Σε πάρε. Αλλά Πόρτο Κουφό, εκεί είναι τα καλύτερα. Κάτω κοντά στη Μύτη, Τριστινίκης και Ιστορίες. Ψαράκι, έχω ψαρέψει και ξέρα τώρα εκεί πέρα. Εκεί κάτι βγάζω και θα φροντίσω και για σένα. Γιατί Χαλκιδική, εσείς οι Αθηναίοι. Δεν είμαι Αθηναίοι. Οι καταβλακιώτες, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, οι αγνώμονες. Την έχετε μπερδέψει, νομίζω ότι είναι ενιαίο πράγμα. Η Χαλκιδική είναι πολλά μαζί. Πολλά μαζί. Έχει τη Χαλκιδική, ας πούμε, που δεν πατάς, έχει τη Χαλκιδική που δεν πατιέται. Τι είπε τώρα, ρε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάβη. Νάτος. Χαιρετίζω τον Παύλο μας, γιατί είπε που πήγε η Χαλκιδική και έτσι. Λοιπόν, εγώ προτείνω τον Χριστινάκη, γιατί εδώ στο εξωτικό τριάδι, εκτός από το εξωτικό τριάδι που έχουμε. Για που βγάζουμε το λάδι και τη σπηλιά, κάνω πρόταση και τα πλατανάκια παγωμένο νερό, τζάμπα νερό θα παίρνει. Παγωμένο, κατευθείαν μέσα από την πηγή. Ούτε θέλει φίλτρα, ούτε τίποτε θέλει. Ολύμπιο νερό, εθίζεσαι. Βέβαια, Χριστινάκη μου. Βέβαια. Και σου δίνω και ξαπλώστρα. Τριάδιο νερό. Ναι, και ξαπλώστρα. Ειδικιά ξαπλώστε και μασάς μαξιλαράκι. Ποιος θα μας σου έχει κάνει κανένα τέτοια πρόταση? Η αλήθεια είναι πως όχι. Όχι. Έτσι. Θα προτιμήσω εσένα, μου φαίνεται. Μπράβο. Έχουμε ένα τέταρτο ακόμα, δέχομαι και άλλες προσφορές. Στο τσάλεζ. Τσάλεζ λοιπόν. θα γίνει το πολυεργαλείο της Χριστίνας στην παραλία. Μάλιστα. Κυριακή. Μπορεί, ή Σάββατο μπορεί να είμαι στο ταψί. Να πάω να βρω αυτό να δω και να κάνω. Όσοι κάνω λίγο το τραγούδι. Μπορεί να πάω να βρω αυτό να δω και το απόγευμα. Να πας για να φτιάξουμε εκεί το challenge. Από Σεπτέμβριο. Τι θα το κάνουμε εκεί. Όχι, θα γίνει, τέλος. Θα το κάνουμε εκεί πέρα. Από Σεπτέμβριο, ναι. Ωραία. Κλείσε τη λίτσα.
Ναι. Πήρα, ήμουνα δεύτερος του 1987 στο ταψί. Στο ταψί ή στο Λούνα Πάρκ. Ναι, στο Τακάντα. Μπράβο, κορίτσι μου. Wow. Έκατσε στη μέση και αυτό γεμνό σε λοξά. Πάνω κάτω και όσο μπορούσε να αντέξει. Ανέβηκε ένας με το θρακισμένο σωγό. Πήγε να ανέβει σωγό. Μόλις τον έκανε ένα τίναγμα, κατευθείαν τον πέταξε στην πόρτα. Τον πέταξε, δηλαδή. Αυτά και είναι σκύλες και γαλόνια, σε παρακαλώ. Είναι σπουδαίος τίτλος, μπράβο. Είναι σπουδαίος τίτλος. Αλλά επειδή μ' άρεσε τα τραγούδια του δίσκου και τα χορευτικά, γιατί αυτό από το πέστο του Κρασανάκια με λέει κάνω τώρα βάση τα ψιά. Ψιά! Ποια τα ψιά του λέω. Α, λέω στο ταψί, λέω χόρευα, λέω. Τι χόρευες με λέει. Λέω χόρευα το ντάνισο, το τέτοιο που κάναμε πάνω στο ταψί, λέω. Κάτω στο ποσοστό. Ποιο χόρευες, κάνε τη μουσική. Τι μισή ώρα. Κάτω από το φαργκάνι, Φωτιάδη. Λοιπόν, άκου εσύ τώρα, Μπαμπίνο. Έλα. Θα τα ακούσει και εσύ, αγόρι μου. Θα τον κόψω. Λοιπόν, θα τον κόψω. Έλα, κλείσουνε τώρα, γιατί. Κλείστο λέει, κλείστο λέει. Κλείστο. Μίλα καλύτερα. Άντε. Απ' τον έκλεισα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Χριστινάκη, για τις εφημερίδες, για τον τύπο που πήρε με τις εφημερίδες, Μπάμπη. Για τις πρωινές. Ναι, όλοι το έχουμε περάσει. Λοιπόν, Πευκοχώρη, καλοκαίρι, δεν θυμάμαι πότε. Έχει βγει ο Ηλίας κανονικά, έτσι, γυαλιά Ηλίου, είμαστε ξενύχτη σε ρί. Έτσι, ζωάρα. Το σπίτι του φίλου μου, ζωάρα, ναι. Το σπίτι του, αυτό που είμαι, είναι πάνω στον κεντρικό το δρόμο, στο Πευκοχώρη. Λοιπόν, τις εφημερίδες, τις φέρνει σούπερ μάρκετ. Δεν είναι... Και έρχονται κάποια συγκεκριμένη ώρα. Πάω που, μου λέει πάνε εφημερίδες. Πάω που λες, εμένα με διακατέχει η βλακεία, τώρα με βγαίνει η βλακεία η πρωινή όλη και κάθομαι σε μια γωνιά και περιμένω. Είναι όλοι οι μπαρμπάδες, ρε παιδί μου, η πρωινή, οι μυστήριοι. Εντάξει, η εφημερίδα δεν είναι εύκολο να τη μετρήσει το πρωί, γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Ναι. Γιατί πρέπει να κάνουν καταγραφή και τα λοιπά. Είναι πολύ δύσκολο. Όσοι ασχολούνται με εφημερίδες, με τίποτα, ξέρουν ότι. Για εμάς τους διαβάζουμε, να δεις τι δύσκολο είναι. Ιδίως το καλοκαίρι διαβάζαμε μέχρι και τα νέα του Bridge. Να μην στα απολογώ, πρέπει να έχει περάσει καμιά ώρα. Τον άλλον τον έχει πάρει ο ύπνος κανονικά. Περνάει η θεία, τον χαιρετάει, έχει βγει ο κόσμος πρωί, κάνει βόλτα, πάει για μπάνιο κτλ. Ο άλλος κοιμάται, ρε παιδί μου, τον έχει πάρει ο ύπνος στο μπαλκόνι, στη βεράντα. Πεζοδρόμιο δίπλα. Οπότε σκάω εγώ μετά από πόση ώρα, πήρα τις εφημερίδες, ευχαρίστησε το παλικάρι για την υπομονή μου. Καθόμουν εγώ σε μια γωνία και περίμενα. Είχαν πάει στους λόγους μπαρμπάδες, δώσε αυτό το έθνος, το έτσι, αλλιώς ήταν. Ναι. Λοιπόν, οπότε ξυπνάει να πούμε και γυρνάει και με κάνει μια. Στη Βασιλίση Σόλγας με λέει να πάρει. Φαντάσου, γιατί πρέπει να το ξύπνησα, τον είχε πάρει σου λέω κανονικά έμπνος και το λέω Άγγελε κάναμε μεταγραφή, τώρα το θυμάμαι ποιος ήταν, λέω Άγγελε κάναμε μεταγραφή και ξυπνάει ξέρετε στη Βασιλίση Σόλγας με λέει γιατί στη Βασιλίση Σόλγας είναι πρώτες πρωινές που πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι και θέλεις να πάρεις εφημερίδα το πρωί. Ναι, τι απεριμένεις, 8 η ώρα τώρα να έχει εφημερίδα εκείνη την εποχή. Πέτρινα χρόνια αυτή ζήσαμε. Το είπε δηλαδή, ο φίλος το ανέφερε, θυμήθηκα αυτό το σκηνικό που με έκραζε και είχε μείνει από τότε στη Βασιλίση Σόλγας με λέει πήγες για εφημερίδες. Έτσι, στη Βασιλίση Σόλγας κατουράτε, στο Πευκοχώρη την πετάτε. Και όταν πηγαίναμε σε κανένα νησί, ψάχναμε την πιο αντικειμενική να βρούμε Θεσσαλονίκη. Δεν Θεσσαλονίκη, ό,τι και δεν είχε. Δεν υπήρχε, ναι, δεν υπήρχε. Ψάχναμε την πιο αντικειμενική καλά στην εκεί. Το φως το σπορ διάβαζες. Μάλιστα. Έγινε, συγχαιρετούμε. Ποτέ. Έγινε! Φιλιά, φιλιά! Το φως το σπόρο από τις πιο αντικειμενικές εφημερίδες που υπάρχουν ανεξαρτήτου αν είναι ερυθρολεύκων αποχρώσεων. Το πληρέστερο ρεπορτάζ για όλα τα αθλήματα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα, γεια. Καλημέρα. Καλημέρα και εδώ νεκρό. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε μια διευκρίνηση. Παρακαλώ. Βάδε αυτό το τριάδι σε κοντένει και σε μεγαλώνει τα αυτιά. Γιατί το λες αυτό. Το ξωτικό το... το εξωτικό κάνει άλλο πράγμα. Έτσι, σωστό, ναι, δεν το πιάσα. Δεν το πιάσα. Θα το λανσάρω, κατάλαβες, δεν θα το αγοράσει κανείς. Αυτό.
Ναι, μόνο σε τίποτα, μόνο στην Ιρλανδία θα το πουλάμε αυτό το, το λάδι. Και μόνο τα Χριστούγεννα. Έτσι, ειδικό λάδι, ναι. Καλημέρα μου. Καλημέρα, βουλάκια, βουλάκια, τσάω, τσάω. Καλή σκέψη, μου άρεσε. Εγώ δεν το πιάσα στην αρχή. Είδες, τρίτο, τέταρτο επίπεδο είναι η φίλη ακροάτε του λόγου, επειδή χρειάζεται παρετέρω σκέψη για να καταλάβεις τι και πώς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χριστίνα, τι ομάδα είσαι! Τι σε νοιάζεις, τι σε νοιάζεις! Ελέγεται τώρα όλα έξω από τα δόντια, μη μάθας τα λόγια σου και ρε, εσύ! Ρε, μη μιλάς έτσι ρε, κόφτονε! Έλα, έλα, δεν τα σηκώνουμε εμείς αυτά ρε, δεν τα σηκώνουμε! Ρε, άντε τώρα! Έλα, έφυγες, έφυγες, έφυγες! Ωωω, τι κόψιμο ήταν αυτό! Τώρα εντάξει! In your face! Σιγά μου το απαντήσω! Ρε, δεν τα σηκώνουμε! Μιλάμε, πώς το λέγαμε μικρή, για φιστίκι. Έτσι λέγαμε το τάπα. Του τάπα και επιτόπου. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Είναι η στιγμή που τώρα ο Λευτέρης είναι σε έξαση και έχει καταλάβει όλες τις γραμμές. Ναι, καταληψία σαν το Τζίπρα, τσιγάριλα γέμισε. Γέμισε. Λευτερίλα γέμισαμε. Καλημέρα και έχει κλειδωμένες και τις γραμμές. Έλα. Καλημέρα από Ξενική Σταυρούπολη. 100 φορές είπα καλημέρα. Καλημέρα αφού άλλος τώρα τη πίνει, είναι η στιγμή. Τι το μνημόνευσες. Καλά είμαστε φυσικές. Το μνημόνευσα, ναι, το μνημόνευσα γιατί δεν στο Facebook πρέπει να το έφαγε μπλοκ να πούμε κάτι. Από παντού θα φάει μπλοκ, εκτός από εδώ δεν μπορεί. Έβριζε τους πολιτικούς, το μεταξύ like μόνο αυτός πατούσε, ποιος το βλέπε, τέλος πάντων. Το έριξαν μόνο αυτοί. Κάνει like στον εαυτό του και σχόλιο στον εαυτό του πάλι. Λοιπόν, Χριστίνα, επειδή πουλάς πολύ μαγιά και την έβγαλες πούδρα σήμερα. Μετά μην σε κλείσουμε και εσένα τώρα. Λοιπόν, δεν έβγαλα με κλείσεις. Θα το κάνω εγώ καλά τώρα. Κάτσε να πάρω εγώ κανένα παφούλια να πω ότι, ότι έκανες πρόταση γάμου στον αέρα. Τον έκανες πρόταση γάμου. Εγώ. Ναι, έτσι δεν είπες πριν. Είπα να ξαναπάρει τηλέφωνο πριν, να το ξανασύγει. Πριν δεν το σήκωνε, πριν δεν το σήκωνε. Κάτσε μήπως τώρα είναι ανοιχτό. Κάτσε να ακούσουμε και τον ήχο. Περίμενε το καλύτερο για τον ήχο. Θα ξακούσει τι έχει. Όχι. Όταν τον καλείς. Ναι, ναι. Κάτσε εδώ, εδώ. Ναι. Όχι ρε, μην το σηκώσεις ρε, ακούσε τον ήχο ρε. Τι είναι ακούς, τι με δες. Έμαθα η Χριστίνα θέλει να σε κάνει πρόταση γάμου λέει. Στον αέρα φώναξε λέει που είναι ο παφούλιας να τον παντρευτώ. Κόλλησε τώρα. Ποια Χριστίνα. Την παίρνω πίσω την πρόταση. Στον Πατμανίδη ρε. Θα την πάρει τηλέφωνο. Πάρ' την τώρα, πάρε τώρα στον Πατμανίδη. Φεύγει. Έτσι. Κλείσε. Γιατί η νύφη το σκασε. Ποια Χριστίνα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι γίνεται ρε Πάπη. Χαμός γίνεται, χαμός. Λοιπόν, καλά ρε Χριστίνα. Αφήνεις τα πλούτη που σε κάνω πρόταση και πας αυτό να κάνε πέρα να περάσω. Παππούλια κάνε στην άκρη γιατί θα έχουν ιστορίες. Πρέπει να μονομαχήσετε, πρέπει να μονομαχήσετε. Ναι. Ποιος θα λείψει το καλύτερο λάδι. Είπε το παλικάρι μας ο άλλος. Βέβαια, Ξωτικό Τριάδι έχει τα νερά εδώ, την πηγή, έχει τα πλατανάκια, έχει τον πάγο, έχει ανεβαίνει 600-700 μέτρα υψόμετρο αερίου, βλέπεις όλη τη Θεσσαλονίκη. Πού υπάρχει τέτοιο πράγμα, ρε. Πού υπάρχει. Χριστίνα, έλα μαζί μου. Διώξε τον Πάφη. Πάλε να αεριστείς. Γιατί ο Πάφη λέει ότι θα πάρει το κουρασανά και λέει το μαγαζί. Καταλαβες, το γνωρίζεις αυτό. Ξέρεις από πού ήρθα τώρα, αλλά ήρθα και έκανα την εργασία μου από φύλαξη βίλας. Δέκα με 6,5 ώρα κορίτσι μου, κατευθείαν. Φιλούσες. Και 60 ευρώ την ημέρα. Καλά, ρε. Πώς θα πάει να πάρει το φούρνο αυτός, ρε! Πώς έχει ο Αράου, ρε! 60 ευρώ! Πώς θα πάει να πάρει το φούρνο, ρε! Μάλιστα. Δεν έχω βίλα για να σε βάλω να τη φυλάξεις. Πού είναι η βίλα που φυλάς, ναι. Στο Τριάδι? Στην Καμπζίδα. Στην ποια? Καμπζίδα. Στην Καμπζίδα. Πού είναι η Καμπζίδα? Παλιά λέγανε την Πηλαία Καμπζίδα. Μπορκέρι τη λέγανε, να σε μάθω λίγο. Ένα βράδυ να έρθουμε για παρέα, να φυλάμε μαζί. Έχει πισίνα. Βεβαίως έχει πισίνα. Μπορούμε να έρθουμε κι εμείς. Πόσοι θέλουν να έρθουν εκεί πέρα
Μέχρι που ο Κροσανάκης ψάχνει να τη βρει, με λέει. Όχι, το λέω, δεν θα έρθει. Λοιπόν, είπαμε, κράτα τα για αύριο. Δεν κρατιέσαι για αύριο, για αύριο. Όχι, γιατί είδα τον άλλο ότι μπήκε σαν το λιμιό μπήκε μέσα. Κάτσε, εμείς τι κάνουμε εδώ, το έχουμε. Κουπέπε, κουπέπε. Αύριο, κλείσε. Αύριο τα υπόλοιπα. Εξωτικό τριάδερε, πηγάδι έχει. Μα έβαλε τα γυαλιά, 60 ευρώ νυχτοκάματο. Τώρα αλλάζει το πράγμα. Κάνε εκπομπή εσύ, κοροϊδό Πατμανίδη. Καλημέρα στην γραμμούλα. Γρήγορα, καλημέρα. Δεν μας περίμενε, καλημέρα. Γυλαλοφύλαξ ο τύπος, ε. Ορίστε. Λέω γυλαλοφύλαξ. Έτσι, γυλαλοφύλαξ. Άστον Βίλα, άστον Βίλα. Άστον Βίλα. Πρώτον, με τον παππού τι έγινε, τον παράτησε. Μήπως θα κάνει 2-1, μπορεί να παίρνει και τον παππού στη φυλά. Να τον κάνει τα μπάνια στην πισίνα. Διπλή φύλαξη. Και δεύτερον, τρίτον τέλος πάντων και πιο κέριο, τι έγινε με την καύση νεκρών. Εγώ είπα να πω σπόσορας. Να είστε. Να βγει να μας απαντήσει. Θα βγει αύριο, αύριο, μην το βάζεις τώρα πρίζες. Αύριο τελειώνει η εκπομπή. Αύριο. Ετοιμαστεί. Κρατήστε ερωτήματα για αύριο. Έγινε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Μας λέει εδώ ο φίλος μου Παναγιώτης. Ναι, λέει, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις βίλα, ενώ έχεις λέει 60 ευρώ για να δώσεις για τη φύλαξη. Εντάξει, αυτό είναι... Αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Έτσι, για να μιλήσουμε και λίγο θεολογικά που το πράττουμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Καλημέρα στην γραμμούλα. Βρε μονομαχείτε εσείς και εγώ κουμπάρεως, κορίτσι μου. Εντάξει, κλείσε, κλείσε. Σιγά μου σε κάνω και κουμπάρο. Κλείστο. Κλείστονα. Έλα, κλείστονα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να το βγήκε εδώ ο γαμπρός, ο γαμπρός. Κριστίνα, Κριστίνα, έμαθα με ζητάει σε γάμο, να σε πάρω. Τώρα ξέρεις πως με λένε δηλαδή. Το έμαθες το όνομά μου. Το έμαθα, έχω γνωριμίες εγώ εκεί. Κοίτα να δεις, παφούλια μου, η αλήθεια είναι ότι τώρα τα τελευταία λεπτά άλλαξαν τα δεδομένα, διότι ο Μιχάλης ο Φωτιάδης έκανε καλύτερη πρόταση. Καλύτερη πρόταση. Ναι, εγώ έχω άλλη πρόταση τώρα. Για πες. Όταν έρθει να δουλέψει στο φούρνο, αυτή τη φορά κάθε μήνα να παίρνει 250 ευρώ και να μένεις και εκεί. Και να πάει φούρνο. Στο φούρνο να μένεις. Και να δουλεύει 6 στα 7 ή 7 στα 7. 7 στα 7. 7 στα 7 και θα παίρνει 250 ευρώ. Τόσο δεν θα είναι. Υποκατώτατος. Δεν νοιάζει, ο φούρναρι τέρμα απολύθηκε. Το πήρε εγώ το παλαιό. Τι λαμπρό μέλλον, τι λαμπρό μέλλον σου τάζει. Χριστίνα, να ξέρεις, μ' ακούς. Ναι, ναι. Να ξέρει, εμένα μου άρεσε να κάνουμε καμιά δεκαετία παιδιά, παραπάνω δεν μπορούμε. Και τι είμαι καλή, κουνέλα, όχι, όχι. Σου λέει κάτσε ρε παιδί μου, Μητσοτακέοι κάνουνε παιδιά και όλα γίνονται πρωθυπουργοί. Εμάς θα γίνει και ναι, έσας, και ο Μητσοτάκης. Υφυπουργοί, έστω κάτι. Και ο Μητσοτάκης, το καταλαβαίνετε, να κερδίσει τις εκλογές. Να βοηθήσει τον κόσμο. Θα το βοηθήσει. Ετοιμάσου. Κλείσε. Τσάω. Κλείνουμε. Να δούμε ένα λεπτάκι γραμμούλες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά? Είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Α, λέγε ρε. Γιατί, δεν ήξερες τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ζούμε μεγάλες στιγμές. Μόνο. Κουμπάρο ψάχνετε? Δεν ξέρω αν έχεις κάποια καλή πρόταση. Έχω από εδώ, έχω κάτι στρέμματα εδώ στο Λονδίνο. Ωραία, ωραία. Πρώτη φορά ο κουμπάρος θα δώσει πρίκα. Έτσι, για πρώτη φορά. Να χτίσουμε τίποτα εκεί στο Λονδίνο. Ό,τι θέλετε. Να φτιάξουμε έτσι καμιά αντιπαροχή. Κάτι τέτοιο. Μια βίλα να αντιφυλάει ο Φωτιάδης. Ναι, σωστό. Είπαμε. Μα η Άστον Βίλα είναι στο Λονδίνο, δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Με το Μητσοτάκη όλοι προς τα εδώ θα έρθετε. Τελειώσαμε. Μια χαρά. Ανάπτυξη. Θα έρθουμε να φέρουμε επενδύσεις για τις επιστρέψεις. Έτσι, 1500 μισθό είπε. Μάλιστα. Έγινε. Σε φιλούμε. Πρέπει να... Είμαι μισθόντα, μα είναι. Ναι. Φιλιά, τσάω. Καλή δουλίτσα. Καλή δουλίτσα. Έξι ώρα είναι τώρα στο Λονδίνο και πρέπει να κλείσουμε γιατί πήγε 8. Συγγνώμη στις υπόλοιπες γραμμές τις οποίες δεν μπορούμε να βγάλουμε στον αγέρα. Άσε ρε παιδί μου να φανεί ότι έχουμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χρυσό κουφέτο σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 ώρα με Φωτιάδη εδώ στα στούντια. Παρέσει αύριο τηλέφωνο. Θα πάρω. Θα κάνω εγώ προτάσεις. Θα προσπαθώ να τον πείσω. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός.
Μέχρι και τις 10 θα σας κρατήσει την τροφιά. Εμείς σας ευχηθούμε μια όμορφη και ψύχρεμη πάνω απ' όλα ημέρα. Φιλιά, τσαου. Σε πρόλαβα. Τώρα τι θα πεις. Εσύ, αποχαιρέτα. Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεται.